Αέρα Πάτρας. Στους 92,5, 93,9 και 89,9. Είμαι από το Νέο Ρηνεό και Γαλλίας. Είμαι 75. Έχω ζήσει που λένε καμένες γίδες, καμένα τα πάντα. Όλοι λένε λόγια. Στις τηλεοράσεις οι μεγάλοι καθηγητές πανεπιστημίου τέτοια λένε κάθε μέρα. Τι θα γίνει ρε παιδιά, το τέλος τι θα γίνει, δηλαδή θα μας κρεμάσουνε σαν τα αρνιά. Έχουν το αίμα μας, έχουν ρουφήξει, άμα μας κρεμάσουνε θα βγάλουμε μόνο νερό ρε παιδιά. Προς Θεού, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Τη ζωή μας, ήμουνα παιδί της κατοχής και κοίταγα να δω τι θα κάνω να ζήσω καλά στην κοινωνία. Για αυτό μου μετανάστευσα, πήγα Γερμανία, γύρισα, έφερα τόσα χρήματα στην Ελλάδα. Ήρθε το κράτος, δώσε φόρο, αγόρασε, δώσε φόρο. Κάνε, ράνε, μου τα φάγε κι αυτά. Τώρα τι θέλουνε. Τι θα κάνουμε τώρα ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, ας τον κόσμο που λέει λόγια, πάνε ψηφίζουν τα ίδια κέρατα, ψηφίζουν τους αλήτες, ψηφίζουν τους απατεώνες, τους κλέφτες, τους λοπροπίτες, που δεν λένε για την Ελλαδίτσα τους κανένας. Από το γέρο Καραμαλή μας έστειλε στη Γερμανία σαν ένα κοπάδι αρνιά, τα βρήκε. Μας έβαλε στην ΕΟΚ, μας εσακάτεψε. Στρώμε μια γραμμάτα και με ένα τζιν. Και έχει όλα του τα παιδιά, όλη του τη ζωή, τη γυναίκα του, τους πιο πλούσιους αφήσει. Ρουφήξαν την Ελλάδα όλοι ρε παιδιά. Τι άλλο περιμένετε ρε παιδιά, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εσείς όλοι πρέπει κάτι να κάνετε. Είμαι 75 χρονών. Φέρτε με εκρηκτικά, με ζωθώ, βάλτε με μέσα, με συμβλή, να τους ταράξω όλους με παιδιά. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Ο κόσμος δεν έχει, αυτοκτονεί, πεθαίνει από εφράγματα. Ήρθαν, λέγονται λογαριασμοί, δεν μας υπολογίζει κανένας. Δεν σκέφτεται κανένα για αυτή την Ελλάδα. Όλοι τι θα υπάρξουνε, να φύγουνε. Γι' αυτό βάλτε το στο μυαλό σας. Τι περιμένετε σε σαφήμα. Μου δείξτε μας όλους να πάμε πάνω να τους πνίξουμε. Όλοι με τα περίστροφα που έχουμε, με τα δίκανα, με ό,τι δίκανα. Να κάνουμε ένα πόλεμο ρε παιδιά. Κι όποιος ζήσει θα ζει στην ελευθερία. Στην ελευθερία. Ακούτε την Αέρα Πάτρας. Φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Πατρών. Τα γεγονότα τρέχουν όπως έχουμε διαπιστώσει από τις 4.30 σήμερα το πρωί. Πολλοί κόσμος έχει στενοχωρηθεί για το θέμα, πόσο μάλλον εμείς. Αν και μέσα στα πλαίσια αυτά τα οποία όλους αυτούς τους 4 μήνες βρεθήκαμε, κάποια στιγμή περιμέναμε ότι θα συμβεί κάτι ή κάτι ανάλογο, αλλά σήμερα σκεφτόμουν όλη μέρα τι θα μπορούσα να πω. Τόσους 4 μήνες λέμε όλοι μας και εσείς και εμείς κατά της κυβέρνησης, κατά των πεπραγμένων αυτών των μνημονίων, όλων αυτών των οποίων μας καταβάλουν, και σήμερα που φτάσαμε στο τέλος, όχι ουσιαστικά, τυπικά θα έλεγα, είχα φτάσει ένα σημείο να αναρωτιέμαι τι θα πω σήμερα. Μπήκανε πολλά στο μυαλό μου, σε σχέση βέβαια πάντα με ένα θυμό και με όλα αυτά τα οποία μας έχουν πιέσει αυτό το διάστημα και όλα αυτά που βιώνουμε σαν οικογενειάρχες, αλλά και μέσα στους χώρους της δουλειάς. Τυχαία, σήμερα το μεσημέρι είδα ένα ξέσπασμα της ρόπα. Είναι αυτά που ίσως να θέλουμε να πούμε όλοι, τα οποία όμως πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Είτε τα λέμε, είτε φωνάζουμε, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι
δεν υπάρχει μια ομοψυχία, μια ομογένεια, μια συμπαράσταση η οποία πραγματικά να μπορεί να περιφρουρήσει όλα αυτά τα οποία μας καταβάλουν. Βλέπουμε τις πορείες, βλέπουμε τον κόσμο, τη συμμετοχή του κόσμου, πόσοι είναι και ποια είναι, και αυτό μας αποδυναμώνει. Από τη μία έχουμε τους αλληλέγγυους και πολλοί κόσμο οι οποίοι μας συμπαραστέκονται, όχι μόνο μας, γιατί καθημερινά χάνει κόσμο στην εργασία του, τη δουλειά του, και ουσιαστικά χάνει και πολλά άλλα προνόμια, αλλά δεν υπάρχει σύνολο. Δεν υπάρχει ένα σύνολο το οποίο να βγει μπροστά κάποιος και να αναλάβει την ευθύνη όλων αυτών των οποίων γίνονται. Αυτό θέλει μια δυναμική η οποία δεν έρχεται από κανένα πολιτικό χώρο. Όταν έχουμε φτάσει, για να μην αναφέρω τώρα τα ονόματα των υπουργών, ποιοι έχουν φτάσει σήμερα να διοικούν την Ελλάδα, και όχι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, γιατί σε πολλούς δώσαμε εμπιστοσύνη και στο τέλος έγιναν τα ίδια και χειρότερα από αυτούς που τους εμπιστευτήκαμε. Ένα άλλο γεγονός το οποίο μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο κύριος Παπαντονίου, που τόσα χρόνια πήγαινε κορδωτός και τέτοια, 3 εκατομμύρια φοροδιαφυγή. 3 εκατομμύρια. Δηλαδή για να κάνεις μια τέτοια φοροδιαφυγή 3 εκατομμυρίων, πόσα λεφτά είναι από πίσω. Δηλαδή εμείς ο μισθός μας, εάν είναι 20.000, αν είναι 30.000 και κάνουμε μια φοροδιαφυγή, θα είναι 1.000 ευρώ. 500 ευρώ πόσα μπορεί να είναι. Όταν λέμε για 3 εκατομμύρια, πόσα λεφτά υπάρχουν πίσω. Και όταν λέμε για τα κτίρια, δεν έχει μπει κανένα στο σπίτι του αλουνού. Όταν έχει ένα πίνακα ο οποίος κάνει 25.000 ευρώ, όταν ο νηπτήρας του κάνει 1.000 ευρώ, και πόσα άλλα βρίσκονται μέσα στα σπίτια ή στα αυτοκίνητα. Μιλάμε για τον κύριο Παπαντονίου, μιλάμε για τον κύριο Παπακωνσταντίνου. Τι είναι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και εμείς δεν συμμετέχουμε. Ήταν πάρα πολλά. Το ξέσπασμα πάντως στη Ρόπα ήταν φανταστικό, καταπληκτικό, ήταν ανθρώπινο, ήταν μέσα στα πλαίσια τα οποία θα μπορούσε ο καθένας μας να ξεσπάσει, γιατί πραγματικά είναι τα ερωτήματα πάρα πολλά, και ας αφήσουμε αυτά τα μας ψεκάζουν και τα διάφορα που σκαρφίζει το κόσμος για την όλη αυτή τη διαδικασία την οποία ζούμε, γιατί δεν είναι, είπαμε, μόνο η ΕΡΤ, δεν είναι μόνο η κατάληψη της δημοκρατίας, δεν είναι η κατάληψη των πάντων, είναι ότι καθημερινά ο κόσμος κάθεται, και αυτό ίσως θα μπορούσε να μας το εξηγήσει κάποιος εδώ μέσα στο στούντιο με ένα δικό του τρόπο. Γιατί έχω πάρα πολλές απορίες, όπως έχετε και εσείς, όπως έχουμε όλοι μας, για το τι συμβαίνει, γιατί αφήνουμε κάποια άτομα όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και τσιρίζει και προσπαθεί να μας πείσει ότι θα σώσει την Ελλάδα, όπως ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος έκανε το περί ευθύνης υπουργών, θα βγει να μας σώσει σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ? Πού είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί όλοι είναι ΠΑΣΟΚ. Ο περισσότερος κόσμος ήταν ΠΑΣΟΚ. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ? Λοιπόν, κατά εντελώς τυχαία σήμερα, εδώ στο στούντιο έχω κάποιους φίλους. Έχω το Γιώργο, ο οποίος Γιώργος έκανε και διδακτορικό στο Λονδίνο. Είναι ένα από τα παιδιά που λέμε πολλές φορές ότι τα μυαλά της Ελλάδας βρίσκονται στο εξωτερικό και κάποιοι τα στραγγίζουν και μετά τα πετάνε, και όπως στείνονται τα μεγάλα κράτη, οι αυτοκρατορίες όπως είναι η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παίρνουν τα καλύτερα παιδιά που τα βλέπουν από τα πανεπιστήμια και τα επιχορηγούν με χρήματα, οπότε ακολουθούν αυτή την πορεία, γιατί είναι λογικό. Καμαρώνει και ο πατέρας, καμαρώνει και το ίδιο το παιδί, σου λέει πέτυχα στη ζωή μου, να μου δώσει η τάδε επιχείρηση αυτά τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο θα έκανα, και προχωράει μπροστά στην επιστήμη του. Όμως όπως είπαμε, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, και έχουμε εδώ στο στούντιο αυτό το παιδί. Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι? 35. 35.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια σπουδάζεις και διαβάζεις. Πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω, ναι. Μπορείς να μου πεις έτσι μια περίοδο της ζωής σου μέσα από τις σπουδές, γιατί πάνω σε αυτό που, το οποίο ανέφερα, θα παρακαλούσα το τηλέφωνο να μην δεν θα δώσω επικοινωνία ακόμα, γιατί θέλω να συζητήσουμε εδώ με το φίλο τον Γιώργο, ένα Πατρινόπουλο, το οποίο έχει σπουδάσει και έχει καταφέρει να φτάσει στην ανώτερη βαθμίδα των σπουδών, να το πούμε έτσι, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, και έχει ζήσει από πολύ κοντά μια πολιτική κατάσταση, να το πω έτσι, ανάλυση. Βασικά, τι έχεις σπουδάσει να μας πεις? Θες λίστα αλήθεια? Βασικά έκανα στατιστική με κάμπος άλλα πράγματα, εφαρμογές της κυρίως οικονομικά. Μετά έκανα χρηματοοικονομική μηχανική, το οποίο είναι 6 επιστήμες μαζί, για να φτιάχνεις αυτά τα όπλα θανάτου, τα χρηματιστηριακά. Παράγωγα, ενυπόθηκες δανεικές υποχρεώσεις, ασφάλιστρα κινδύνου, αυτά τα ωραία. Και μετά άρχισα ένα διδακτορικό, το οποίο είναι για κακούς ανθρώπους. Δεν θέλω καν να μιλήσω γι' αυτό. Είναι... Δηλαδή, σε καταλήγει η επιστήμη εκεί? Φτάνει σε ένα σημείο και λες ότι εγώ έχω σπουδάσει χρηματοοικονομική ή χρηματιστηριακή ή ανάλυση πάνω στον οικονομικό τομέα, και όταν φτάνει εκεί είναι το κακό? Πώς το αντέχουν αυτό? Βασικά δεν έκανα γι' αυτό. Εγώ ήθελα να γίνω μηχανικός και σκέφτομαι σαν μηχανικός. Και γι' αυτό και, ας πούμε, όταν έκανα το μάστερ στα χρηματοοικονομικά, ήταν λες και έβαλες ένα παιδάκι. Έχεις πάει στο Harrods ποτέ? Ναι. Το πολυκατάστημα. Ναι, ναι. Έχει ένα τεράστιο section που είναι όλο γλυκά. Ναι. Είναι σαν να βάλεις ένα πεντάχρονο και να του πεις πάρε ό,τι θες. Δηλαδή, έβρισκα παντού εφαρμογές. Μόλις έφτασε η ώρα να κάνω πτυχιακή, είχα 8 ιδέες. 8 διαφορετικούς καθηγητές με τους οποίους μπορούσα να κάνω πράγματα. Και ήταν το ένα πιο κουλό από το άλλο. Οπότε πρέπει να διαλέξω κάτι. Και δεν το έβλεπα ως τέτοιο να βγάλω λεφτά. Μου άρεσε να μαθαίνω, βασικά. Αυτό ήταν το τέτοιο. Απλά κάποια φάση της ζωής μου που βγήκα από τα χρηματιστηριακά και όλα αυτά, έκατσα και διάβασα από την αρχή. Δεν μπορώ να σου πω καν πόσες χιλιάδες εργασίες έχω. Ο σκληρός μου έχει γύρω στα 600 γίγκα βιβλία και εργασίες, και έχω διαβάσει ένα μεγάλο μέρος τους. Να πούμε ότι σπούδασες στο Λονδίνο. Ναι. Ωραία. Και τα έβαλα κάτω σε μια σειρά. Και είναι απίστευτο το πώς έχει ενεργήσει. Ακούγεται κοινότοπο, η προπαγάνδα. Έχω εδώ ένα βιβλίο, το είχα πει και στους αλληλέγγυους στη ΣΕΡΤ, είχα δώσει βιβλιογραφία κάποια φάση. Και είναι κλασικό, είναι του Μπερνέις, είναι ο μπαμπάς των δημοσίων σχέσεων. Αυτό το βιβλίο ήταν το αγαπημένο του Γκέμπελς. Ο ίδιος ο Μπερνέις ήταν φιλελεύθερος, έτσι. Λοιπόν, πάρε τα περιεχόμενα. Οργάνωση του χάους, η καινούργια προπαγάνδα, οι καινούργιοι προπαγανδιστές, η ψυχολογία των δημοσίων σχέσεων, προπαγάνδα στις επιχειρήσεις και στο κοινό, προπαγάνδα και η πολιτική ηγεσία, προπαγάνδα και οι δραστηριότητες των γυναικών, προπαγάνδα για την εκπαίδευση, προπαγάνδα στις κοινωνικές υπηρεσίες, προπαγάνδα στην τέχνη και στην επιστήμη και η μηχανική της προπαγάνδας. Αυτό είναι 1928 γραμμένο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά εφαρμόζονται πολύ καιρό. Δηλαδή, άμα πάρετε το βιβλίο του Huxley, νομίζω στα ελληνικά έχει μεταβραστεί ο γενναίος καινούριος κόσμος, η επιστροφή, δείχνει πώς έχουν επιδράσει όλα αυτά και ότι αυτό που είχε βγάλει το 32, το πρώτο μυθιστόρημο γενναίος καινούριος κόσμος, δεν θα γίνουν 7 αιώνες μετά το Ford. Θα γίνουν, έλεγε, όταν θα είναι η εγγονή μου 30, δηλαδή μέσα στο 2000. Και είναι φοβερό πώς έχουν επιδράσει. Μπορώ να σας βρω ό,τι παράδειγμα θέλετε. Συζητάγαμε ένα έξω με ένα φίλο μου τώρα. Πάρε τα παράγωγα, το οποίο είναι το δικαίωμα να αγοράσεις κάτι σε μια συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον, έτσι. Άμα διαβάσεις βιβλίο χρηματοοικονομικών ή και τη φτυλάδα, τον Economist, φυλάδα είναι στην ουσία, εντάξει, θα σου πούνε ότι κάνουν ανταλλαγή ρίσκου. Τι σημαίνει ανταλλαγή ρίσκου? Ότι εγώ έχω κάποιο ρίσκο που θέλω να ξεφορτωθώ και εσύ είσαι διατεθειμένος να το αγοράσεις για κάποια τιμή. Σωστά? Ναι. Το ότι εγώ θέλω να ξεφορτωθώ ρίσκο ουσιαστικά σημαίνει ότι θέλω να βγάλω ασφάλεια. Και ότι εσύ δέχεσαι να μου δώσει την ασφάλεια αυτή για ένα αντίτιμο. Ρισκάροντας πάντα. Προφανώς.
Λοιπόν, και είναι και ανταλλαγή χρημάτων, έτσι. Είναι και ανταλλαγή χρημάτων, αλλά το σημαντικότερο είναι ανταλλαγή ρίσκου. Και η χρεοκοπία της Ελλάδας πάνω σε αυτό βασίζεται. Μας έχουν φλωμώσει το ρίσκο βασικά και ρίχνουν τις τιμές. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, άμα ρωτήσει μια παλιά καραβάνα αναλογιστή, έχω περάσει και από εκεί, γι' αυτό σου λέω, θα σου πει ότι για να ασφαλίσεις κάτι πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ βασικό, ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Κοινώς δεν μπορείς να ασφαλίσεις το σπίτι του γείτονα. Στα χρηματοοικονομικά όμως το κάνεις αυτό. Και γι' αυτό όλη η ανάλυση σταματάει υπό ότι ανταλλάσσουμε ρίσκο και άρα οι αγορές γίνονται πιο αποδοτικές, όπως το λένε. Τρίχες. Το τι γίνεται είναι ότι φτιάχνεις ρίσκο εκεί που δεν υπάρχει στην ουσία. Και γι' αυτό γίνονται όλα σταθή. Και είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της χρεοκοπίας της Ελλάδας. Ο λόγος που η Ελλάδα είναι πειραματός, υπάρχουν 3-4 λόγοι. Ότι έχουμε νόμισμα, δεν έχουμε σταθερή ισοτιμία, όπως ήταν της Αργεντινής. Και το ότι γίνεται με παράγωγο, οπότε γίνεται μεταφορά ρίσκου. Ότι ένα τρίτο είναι ότι όταν γίνονται χρεοκοπίες με ένα μηχανισμό τώρα, τον οποίο χρειαζόμαστε πίνακα για να τον δείξω. Ουσιαστικά αυτός που χρεοκοπεί τον άλλον στην αναδιάρθρωση αποκτάει αυτό που λέμε στα χρηματοοικονομικά συνθετικό δικαίωμα αγοράς. Δηλαδή μέσω του να σου δώσω το δάνειο και με τους όρους που σου το δίνω είναι σαν να σου αγοράζω τη χώρα. Η συνισταμένη όλων. Έτσι. Και ποιος έχει συμφέρον πάνω σε αυτό τώρα? Έχει βγει κάτι? Περίμενε, θα σου πω. Στην περίπτωση της Ελλάδας που είμαστε πειραματόζω, αυτό το συνθετικό δικαίωμα αγοράς έχει γίνει κανονικότατο. Είναι η διάσημη άρθρο 15 παράγραφος 4 ότι δίνουμε την εθνική μας κυριαρχία. Δηλαδή έχουμε δώσει ουσιαστικά τι? Έχουμε πει στους εταίρους, άλλο ωραίο παράδειγμα προπαγάνδας, οι καλοί εταίροι, οι κακοί τρόικα. Ναι. Δεν έχει αστείο. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, έχουμε δώσει το δικαίωμα να γίνει το εξής. Να μας αγοράζουν για όσο καιρό θέλουν, στην τιμή που γουστάρουν. Να αγοράζουν τι εννοείς? Την Ελλάδα, ό,τι έχει. Και δεν είναι μόνο τα... Αυτό διαμορφώθηκε από πότε? Ποιο σημείο? Με το που μπήκαμε στη χρεοκοπία το 10, με η Δανειακή Σύμβαση του Παπακοσταντίνου. Αν πάρεις μάλιστα το πρώτο draft της Δανειακής Σύμβασης, έχει δύο σειρές από κουτάκια, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Και είναι τι θα δώσουμε, τι θα πάρουμε. Λοιπόν, και οι όροι λένε το εξής. Θα μας δώσετε ό,τι σας ζητήσουμε και θα σας δώσουμε, σε εμάς δηλαδή, όσα νομίζουμε ότι χρειάζεστε. Αυτό το πράγμα πήγε και υπέγραψε. Αυτό που δεν έχει περάσει από τη Βουλή, η Δανειακή Σύμβαση, αυτό πράγμα είναι. Και έτσι λειτουργεί όμως. Έτσι λειτουργεί. Δηλαδή δίνουν τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που δίνουν. Όλο αυτό που γίνεται. Λέει τόσα, όχι όσα όλο πρέπει. Όλο αυτό που γίνεται. Και είναι το βασικά, πρέπει βέβαια. Δεν εκποιούν μόνο τα υλικά αγαθά. Δηλαδή, θα τα πάρουν και αυτά, υπέδαφος, αέρα, ιδιωτική περιουσία, δημόσια περιουσία. Εκποιούν και τις δομές. Άειλα άγαθα. Ας πούμε, πόσο κοστίζει μια ΑΟΣ? Πες μου που πουλάνε ΑΟΣ να σου πάρω μια, που λέει και το τραγούδι. Το έκανα εγώ τραγούδι, εντάξει. Πόσο κοστίζει μια ΑΟΣ? Ποια είναι η αξία της? Το δικαίωμα να ελέγχεις 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου θάλασσας. Τι αξίζει? Η δομή της ΕΡΤ τι αξίζει? Όχι η ΕΡΤ τα μηχανήματα και τα ντουβάρια. Η δομή της. Τα δικαιώματα. Πάμε σε ιδέες τώρα πια. Όχι, δεν είναι ιδέα. Εκποιούνται κανονικά. Τα παίρνουν αυτά και τα χώνουν μέσα στο μηχανισμό στήριξης. Ο μηχανισμός στήριξης, εκτός από υπερκρατικό μόρφωμα, χρηματιστηριακά είναι δύο πράγματα. Ένα ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο εγγυητές είμαστε εμείς. Και είναι και. Κάποιοι αγοράζουν όμως τα ασφάλιστρα και παίζουν με τα. Παίζουν στο χρηματιστήριο. Βασικά τι γίνεται. Είναι και η υπόθηκη δανειακή υποχρέωση μοχλευμένη, που σημαίνει ότι πληρώνουμε εμείς ακόμα παραπάνω. Και αυτά τα ομόλογα που βγάζει ο EMS, ουσιαστικά τι είναι? Η εκποίηση της χώρας μείον της, σαν να λέμε, τις ενεργειακές απώλειες. Δηλαδή όταν μετατρέψεις τα δικά σου δικαιώματα σε δολάρια, θα έχει και απώλειες εδώ και εκεί. Οπότε τα πουλάω και φτηνά. Αυτό πράγμα. Και γι' αυτό σας έλεγα και έξω. Δεν είναι θέμα ούτε δημοκρατίας, ούτε σοσιαλισμού, ούτε αριστερής πολιτικής, ούτε νεοφιλελεύθερης πολιτικής, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά σχέση δύναμης. Υπάρχει δηλαδή ένα κέντρο το οποίο... Υπάρχει ουσιαστικά... ένα κέντρο το οποίο έχει παράκεντρα και ανάλογα με το σε ποια θέση είσαι, εμείς ας πούμε ήμασταν στο δεύτερο κόσμο. Τώρα έχουμε μπει στον τρίτο. Γι' αυτό μας λένε και ότι είμαστε failed state. Η Ιταλία πάει από τον πρώτο στο δεύτερο κύκλο. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία που λέγανε. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Η Ιρλανδία θα πάει μαζί με εμάς. Η Ιρλανδία όμως το ξεπέρασε, είπε δεν παίρνει άλλο δάνειο.
Έτσι. Βέβαια, κοίταξε, η Ιρλανδία στον πρώτο χρόνο έπεσε και η ανεργία της. Αλήθεια. Η πλάκα ποια είναι, τι μετράει ως ανεργία. Μετράει ως ανεργία πόσοι κάνουν αίτηση για επίδομα. Δεν έβαλα, ας πούμε, ότι την έκανε μισό εκατομμύριο κόσμος για Αμερική και Αυστραλία. Οπότε κράτησε τον παρανομαστή σταθερό ενώ είχε πέσει. Ο αριθμητής έπεσε και λέει, α, έπεσε η ανεργία. Ένα κάτι σαν και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, που φεύγουν τα παιδιά τώρα και δεν φαίνονται πουθενά. Το λέω και το ξαναλέω. Τα παιδιά που είναι έξω δεν φαίνονται πουθενά. Η Ελλάδα, αν είναι στην ανεργία ή όχι. Η Ελλάδα, άμα πάρεις το μεσοσταθμικό γεννήσεις θάνατη, το πληθυσμιακό trend, δηλαδή αυτή η πληθυσμιακή τάση, και την αναγάγει στα επόμενα 3 χρόνια τι έχει γίνει, δεν είναι μόνο η αυτοκτονία. Έχει χάθει πάνω από 100.000 κόσμος. Άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν ή που πεθάναν πριν την ώρα τους. Και θα πεθάνουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, καρδιοπάθειες, καρκίνοι, τέτοια από το στρες και τα λοιπά, εκδηλώνονται αργότερα. Παίρνεις μέρισμα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι 250.000 παιδιά είναι έξω. Και δεν τα μετράμε ότι φύγανε. Εδώ δεν μετράμε πολλά πράγματα. Ας πούμε, αστείο. Αυτό λοιπόν έγινε και λοιπόν, στην Ελλάδα. Ελλανδία. Πόσες δεκαετίες. Λοιπόν, στις εκλογές του Μαΐου δεν ήμουν στους εκλογικούς καταλόγους. Του Ιουνίου εμφανίστηκα. Εμφανίστηκε και η γιαγιά μου που έχει πεθάνει από 2-6. Τι έγινε, πώς εξηγείς δηλαδή. Α, ξεπλύνανε ψήφους. Όπως κάνεις ξέπλυμα χρημάτων, αυτοί κάνανε ξέπλυμα ψήφους. Βασικά αποδείχτηκε, δεν ήταν και δύσκολο να το δείξεις, ότι οι εκλογικοί κατάλογοι είχαν 1,5 εκατομμύριο παραπάνω, είχαν μάλλον 50.000 παραπάνω κόσμο από ό,τι όλο μας ο πληθυσμός. Λες και δεν έχουμε παιδιά και τα λοιπά. Ωραία. Ναι. Γιατί θες να ξεπλύνεις ψήφους? Για να μπορείς να δώσεις μερισματάκια εκεί που θες. Ας πούμε, η Δημάρ δεν υπάρχει περίπτωση να πήρε, πώς πήρε, 6%. Είναι ηλίθιο. Είχαν μαζευτεί στην πλατεία Γεωργίου όταν ήρθε ο Κουβέλης 98 άτομα. Τους μέτρησα από το λόγο και τέχνης. Τώρα προχθές λες. Όχι, όχι. Την πρώτη φορά. Όταν έγινε η προεκλογική εκστρατεία του Κουβέλη, που είχε έρθει ο Κουβέλης, μάλιστα ήταν και, είχαν βάλει 150 καρέκλες οι άνθρωποι και μαζεύανε καρέκλες γιατί δεν εμφανίστηκε κανένας. Λοιπόν, πώς ήταν. Τι ήταν, τέταρτο, πέμπτο κόμμα. Έχουμε κάποιες τηλεφωνικές γραμμές. Δεν θέλω να ολοκληρώσει όμως αυτό το κομμάτι και ας περιμένει ο φίλος ακροατής. Θα πάρει σε λίγο τηλέφωνο. Έχουμε χρόνο γιατί δεν έχουμε σύνδεση με Αθήνα. Δεν έχουμε δελτία ειδήσεων πια που κόβαμε στις 5 κάθε ώρα που κόβαμε από Αθήνα. Το πρόγραμμα διαπάνω. Οπότε είναι δικό μας το πρόγραμμα όλο μέχρι το βράδυ. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρχισε και έδινε ψήφους εκεί που ήθελε. Βασικά το τι νομίζω ότι ξεπλύνανε ήταν η ψήφη του Πασόκ. Το Πασόκ είναι σχεδόν αμυγός παναφρικανικο-ασιατικό κίνημα πλέον. Δεν κάνω πλάκα, πιάνω κουβέντες με παιδιά που πουλάνε CD και αυτά, τους κερνώ κρασί και μιλάμε. 30 ευρώ το φακελάκι ήταν. Η ψήφος. Κοίταξε, αυτά τώρα ας μην τα. Π.χ. Ναι, δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να πήρες κάποια δείγματα εσύ, ας πούμε, αλλά το θέμα είναι άλλο. Να μην μένουμε σε αυτό. Σκέψου το εξής απλό. Αποδείχθηκε στη δίκη του Τσοχατζόπουλου ότι αγόραζε ψήφους το 2004. Γεωργιανούς και αυτά. Ή βγήκε προς τα έξω. Λοιπόν, αν τότε που τα στοιχήματα ήταν. Το διακύβευμα ήταν πολύ μικρότερο. Εσύ γιατί. Τι τους έχεις ικανούς να κάνουν? Δεν θέλω να κάνω κριτική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλά, γιατί okay. Είχα ασχοληθεί λίγο με τα, εδώ, τα τοπικά και τέλος πάντων σε καλό δεν μου βγήκε, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι αυτά που λέμε είναι πολύ σημαντικά, αυτά που λες δηλαδή ουσιαστικά, είναι πολύ σημαντικά. Είναι λίγο δύσκολα για τον απλό κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως υπάρχει, εγκατακλείδη υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατά διαστήματα, και δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτά τα διαστήματα, γιατί είχα γνωρίσει και έναν καθηγητή, ο οποίος συμμετείχε σε μια τέτοια επιτροπή, δίνουν ραντεβού σε κάποιο μέρος του κόσμου, μαζεύονται, αυτό είναι διαπιστωμένο, ναι. Έτσι δεν είναι, μαζεύονται και συζητούν πώς θα εξελιχθεί σαν ένα πρόγραμμα κατευθύνσεων, πώς θα εξελιχθεί ο κοινωνικός τομέας, ο ανθρώπινος τομέας, με τι θα πασάρουνε, δηλαδή ποια είναι, μέχρι πού θα δώσουν τεχνολογία, μέχρι πού θα δώσουν εφαρμογές. Κοιτάξτε, αυτό γίνεται από μεταπολεμικά. Η Αμερική, συγγνώμη αν αναφέρουμε πολύ στην Αμερική, επειδή είναι το κέντρο και το έχω μελετήσει αρκετά, από εκεί μπορεί να κάνεις όλες τις αναγωγές. Οι Αμερικάνοι μετά το βασκάρισαν και χωρίζαν τον κόσμο του 43.
γιατί ήταν σίγουρο ότι είχαν κερδίσει το 43. Δηλαδή βάλω ότι παράγανε στον πόλεμο ό,τι όλοι οι άλλοι μαζί. Δεν κάνω πλάκα. Παράγανε 25.000 αεροπλάνα το χρόνο, όλοι οι άλλοι μαζί παράγανε 20. Για τέτοια νούμερα μιλάμε. Λοιπόν, αποφάσισαν ότι ο λόγος που βγήκαν από το depression, που λέγανε τη μεγάλη ύφεση του 30, ήταν ότι τους πήρε μπροστά η παραγωγική μηχανή λόγω πολέμου. Και ένα από τις βασικές αρχές. Και στηρίχθηκε σε αυτό το κομμάτι, και ακόμα στηρίζεται. Μια από τις βασικές αρχές λοιπόν ήταν ότι θα είναι σαν χώρα σε κατάσταση μόνιμου πόλεμου. Γι' αυτό έγινε και ο ψυχρός πόλεμος. Ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν Αμερική εναντίον Ρωσίας. Ήταν πώς η Αμερική θα κρατάει την επιρροή της. Δηλαδή είπανε ότι, κοίταξε, δυτικό ημισφαίριο, δικό μου. Αυτό που βλέπεις στην Αμερική σαν Ήπειρο. Και γι' αυτό είναι και το στραϊκή ιστορία της Λατινικής Αμερικής με τα πολεμικά. Μετά, δυτική Ευρώπη μέχρι τη γραμμή με το Βερολίνο, δικιά μου. Μέση Ανατολή, σίγουρα δικιά μου. Διακομιστικό κέντρο στη Μέση Ανατολή, δικό μου. Υπάρχει ένας χάρτης Ασία, που είχε τα πυρηνικά. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι... Και η παρακμή τους άρχισε το 49. Είναι η απώλεια της Κίνας. Είχαμε την Κίνα, τη χάσαμε. Ποιος έχασε την Κίνα? Το ίδιο λέγανε και το 98 με τη Ρωσία. Ποιος έχασε τη Ρωσία? Για σκέψου λίγο. Τι σου λέει ποιος έχασε τη Ρωσία? Ότι υποθέτεις ότι είναι δικιά μου. Είναι σαν να σου λέω ποιος έχασε τα κλειδιά μου, ας πούμε. Το ανάλογο είναι. Που έλεγες ότι είναι πολύπλοκα. Πολύ απλά. Απλά πρέπει να σκέφτεσαι όπως σκεφτόντουσαν οι αρχαίοι. Εννοείς ότι έφυγε από τον υπαρκτό σοσιαλισμό? Ναι, για να αποσαφηνίσεις έννοιες και να μπορείς να αναλύσεις πράγματα χωρίς να γίνεσαι μπάχαλο. Ρωτάς τρεις απλές ερωτήσεις. Τι είναι? Τι κάνει? Πώς το κάνει? Ποια είναι η φύση του? Μόλις αν απαντηθούν αυτά τα τρία ερωτήματα, μπορείς να αναλύσεις σχεδόν τα πάντα. Το ίδιο κάναν το μεγαλύτερο πράγμα που έδωσε. Sorry. Λοιπόν, επειδή ήδη έχουμε κουράσει, έχουμε συζητήσει πολλή ώρα, να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάρουμε και μια ανάσα και μπορεί να χτυπήσει και κανένα τηλέφωνο, αν θέλει κάποιος ο κρατής. Έρα Πάτρας. Ναι, ακούτε την Έρα Πάτρας. Και είμαστε εδώ στο στούντιο. Έχουμε και από τους ανεξάρτητους Έλληνες εκπρόσωπο και από τον κοινωνικό τομέα. Και είμαστε και με το. Πώς να σε λέω τώρα, Γιώργο. Γιώργο. Το κρατάμε τον Γιώργο, έτσι. Θα μιλήσουμε και μαζί. Απλά τώρα έχουμε αφήσει ένα θέμα το οποίο. Όχι, δεν ξέρω πού θα κοπεί. Όχι πού θα εξελιχθεί. Πείτε απλά να με συγκρατείτε, γιατί πάω λίγο. Απλώνεις. Βαράω πολλά, ναι. Ναι. Για πες με αυτό το κομμάτι που έλεγες πριν, πώς έχουν έτσι κατορθώσει να ρυθμίσουν τους ανθρώπους ώστε να μην είμαστε. Έχεις ένα τρίωρο. Βασικά γίνεται με πολλούς τρόπους. Σου είπα ένα παράδειγμα πριν για την εκπαίδευση. Ας πούμε, ένα κλασικό πράγμα που σου διδάσκουν στα μοντέρνα χρηματοοικονομικά, τι είναι το παράγωγο και τι είναι από πίσω του. Δηλαδή ότι ενώ έχει κάτι το οποίο είναι ασφάλιστρο, χωρίς ασφαλιστικό ενδιαφέρον, στο πλασάρουν ότι είναι διαχείριση ρίσκου και ότι η αγορά γίνεται πιο αποδοτική και καλά. Αυτό γίνεται παντού, σε όλα. Η προπαγάνδα, το πρώτο της χαρακτηριστικό είναι τι, να καθορίζει αυτό που λένε στα μαθηματικά το πεδίο ορισμού. Πες, ας πούμε, ότι έχεις μια συνάρτηση, η οποία είναι σαν το καλώδιο, αυτό που έχεις μπροστά από το τραπέζι. Αν σου πω ότι ορίζεται σε ένα μικρό κομμάτι του τραπεζιού και λίγο απ' έξω, χάνεις το υπόλοιπο. Οπότε μπαίνεις στο πλαίσιο που σου καθορίζω εγώ. Αυτό είναι και, σας είχα πει και το λάθος που κάνετε στην ΕΡΤ, ότι ακολουθείτε την ατζέντα τους. Δηλαδή, σου βγάζει ο άλλος τη ροή των γεγονότων, τα οποία ελέγχει αυτός πότε θα γίνουν, και εσύ απλά μένεις να τα σχολιάζεις, δηλαδή πάντα τον κυνηγάς. Άρα τι γίνεται, πάντα παίζεις στο πεδίο μάχης που σου ορίζει. Περίμενε τώρα, γιατί εδώ έχω μια ένσταση. Ορίστε. Και νομίζω ότι το έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα όλοι εδώ και θα έλεγα να πείτε και τη γνώμη σας, εδώ και οι καλεσμένοι μας, είναι ότι ενώ έπεσε αυτό που λες, έπεσε η γραμμή εκεί, εμείς συνεχίσαμε και είναι πρωτοφανές, δηλαδή παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό, να υπάρχουν δύο δημόσιες τηλεοράσεις. Κάθε υπέρβαση. Εσείς μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση σε αυτό το κομμάτι. Να αφήσουμε το χρηματιστηριακό και να το...
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά ασχέτως ανάλυσης. Η κάθε ανάλυση επιδέχεται χιλιάδες ατράπους που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει κάτι λάθος, μετά γίνονται λάθη ένθεν και έθεν. Το τεράστιο λάθος που έκανε η συγκυβέρνηση, κατά εντολή των τρεγάνων φυσικά, είναι να κλείσει παράνομα την ΕΡΤ. Δεν μπορεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να γίνεται ένα τόσο σημαντικό γεγονός, όπως έχουν γίνει κι άλλα. Έχουμε μια σαφή καταπάτηση του συντάγματος. Εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, το έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φορές, όχι εμείς και άλλα κόμματα. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ξεκινήσουμε κάτι λάθος, μετά πάνε στραβά πολλά πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και την αμυντική γραμμή. Υπέγραψε ο κύριος Παπούλιας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πέρασε από τη Βουλή έτσι. Πέρασε από τη Βουλή με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν πάρει 180 ψήφους, κάθε τι είναι κάθε υπέρβαση. Δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο. Μα και εμείς που έχουμε κάνει μια νομική έτσι. Και βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό το μόνο θέμα. Είναι και αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό και άλλα εξίσου σοβαρά θέματα. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είχαν θεσπιστεί αρχικά για κάτι το πολύ έκτακτο, κάτι το πολύ. Ας μείνουμε στο έκτακτο. Εδώ πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο. Ιδρύσανε άλλο οργανισμό ενημέρωσης κρατικό. Και πιστεύω έχουμε ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ στραβά. Από εκεί πέρα, όπως λέει και ο φίλος ο Γιώργος εδώ, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αναλύσεις, να πολεμήσεις και ούτω καθεξής. Σήμερα πώς θα βλέπετε τα πράγματα έτσι που ξυπνήσαμε όλοι? Γιατί δεν το πήραμε είδηση, αν και το λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Ήταν αναμενόμενο. Εγώ και σε φιλικούς και σε πολιτικούς κύκλους λέγαμε, απορούσαμε πως δεν είχε γίνει ακόμα κάτι τέτοιο. Εμείς σαν πάλι εδώ λέγαμε, δεν έγινε την πρώτη εβδομάδα, δεν έγινε τη δεύτερη εβδομάδα, δεν έγινε τον πρώτο μήνα, δεν έγινε το δεύτερο. Δηλαδή πώς να το χαρακτηρίσουμε? Υπάρχει μια τακτική που αφήνει στον άλλον να εφησυχάσει. Μα και δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Δεν νομίζω ότι. Το ξέρω αυτό. Το ξέρεις, όχι. Για πες το μας. Βασικά λέγεται πόλεμος θωράς, είναι από τη θεωρία παιδιού. Ναι, για τη θωρά, να θαρούμε. Το ξέραμε και εμείς αυτό. Ήσασταν στο Ραδιομέγαρο πόσο, 1500 νοματέοι? 2000. 2000, ωραία. Λοιπόν, τις πρώτες δύο εβδομάδες είχαν μείνει κάτω από τους μισούς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να σας αφήσει και να σκοτωθείτε μεταξύ σας. Εδώ να δικαιολογήσω τα δικαιολόγια. Ένα λεπτό, μια μικρή αυτή. Τώρα, ο Σαμαράς δεν γινόταν να μπει στην ΕΡΤ. Σκεφτόσαστε ότι ήταν ήδη σε πανικό και το είδα που πήγα στο Ραδιομέγαρο. Υπήρχε πολύ πανικός και σύγχυση. Και δεν μπορούσε να μπει στο Ραδιομέγαρο τις πρώτες εβδομάδες για ένα πάρα 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 πολύ απλό λόγο. Θα ξύπναγε μνήμες χούντας. Το ίδιο γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Και τα κανάλια αυτό γράφουν. Το γράφουν τώρα γιατί έχει περάσει αρκετός τρόπος έτσι ώστε η κοινή γνώμη που λέμε αυτή, η ελεγχόμενη, να έχει απορροφήσει αρκετή απάθεια. Να έχει και αυτή. Μπράβο. Δηλαδή, να σας πω ένα αστείο. Για να καταλάβετε και μερικά λαθάκια που κάνατε εσείς. Ναι. Ποιος ήταν ο σκοπός σας? Γιατί εντάξει, αυτό που κάνατε ήταν πάρα πάρα πολύ γενναίο και πρωτοποριακό. Σας το δίνω αυτό. Αλλά σκοπό ποιο είχατε? Δηλαδή, δεν έχει. Ο σκοπός είναι να επαναλειτουργήσει πάλι η ΕΡΤ όπως ήταν. Ωραία, να σας ρωτήσω μια δεύτερη ερώτηση. Ναι. Έτσι όπως διασπαστήκατε, πιστεύετε ότι μετά θα μπορούσατε να λειτουργήσετε σαν οργανισμό? Είναι από τις ερωτήσεις που θα μου έκανες, έτσι. Το ξέρω, στόπα, είναι. Δουλεύω ισοκρατικά. Ωραία, για πέσε μου. Είχαν μείνει τώρα 100 νοματέοι και κρατάγανε το κάστρο. Περίμενε. Εδώ να μιλήσω εγώ. Ναι. Κοίταξε, Άντε. Υπάρχουν ειδικότητες και ειδικότητες. Για να λειτουργήσει το πρόγραμμα, η παραγωγή που λέμε είναι συγκεκριμένα τα άτομα και συγκεκριμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν. Ναι. Δεν δουλεύει όλο το κτίριο. Δηλαδή το λογιστήριο, εκτός από συμπαράσταση, δεν μπορεί να έρθει στην παραγωγή. Δεν σας ρώτησα. Η διοικητική, όχι, μου λες, ήταν η μισή. Η μισή αναγκαστικά φύγανε. Η τεχνική, η παραγωγή, η μουσική παραγωγή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήτανε στο κτίριο. Άλλο σας λέω. Είχαν μείνει χι άνθρωποι, ποσοστό. Δεν με νοιάζει αν ήταν 100, 200, 500. Τώρα που την πέσανε οι αστυνομικοί. Ωραία. Α, τώρα λες. Ναι. Εντάξει, 4,5 ώρα το πρωί νομίζω είναι μια δύσκολη ώρα. Στις δύο πρώτες εβδομάδες όμως και 4,5 ώρα το πρωί υπήρχε χιλιάδες κόσμος. Κοιτάξτε, αυτό λέει ο φίλος. Άλλο σας λέω. Έχετε πάρει εξηγήσει. Είχε μείνει ένα ποσοστό που κράταγε το κάστρο τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν με νοιάζει καν πόσο είναι σαν αριθμό. Οκ, συμφωνούμε. Λοιπόν, αν πούμε ότι κερδίσατε, δηλαδή ότι γινόταν, ρε παιδί μου, ερχόταν το χέρι του Θεού και έλεγε ξαναλειτουργούμε όπως πριν. Ναι. Παίρνει την ιδανική συνθήκη. Ναι.
πώς θα γινόταν αυτό το ποσοστό που είχε μείνει και δεν πρόδωσε τις αρχές της δημόσιας τηλεόρασης να αυτό λειτουργήσει πολύ καλή, σαν οργανισμός. Πολύ καλό ερώτημα, γιατί και εμείς το σκεφτόμαστε αυτό. Αλλά η πραγματικότητα δίνει άλλα πράγματα. Όλοι μαζί πάλι. Όχι. Έτσι έγινε. Έτσι γίνεται. Έχει συμβεί. Το μισό από αυτό που λες έχει συμβεί και είναι πάλι όλοι μαζί. Το σύστημα έχει πολλά ψυχολογικά όπλα να πολεμήσει καταστάσεις, όπως είπε, για τη φθορά. Υπάρχει ο μυθριδατισμός, αυτό που έχουν εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μας πτωχεύουν σιγά σιγά. Όπως ο Μητριδάτης έπαιρνε το δηλητήριο σιγά σιγά για να, μην πεθάνει απότομα. Ή να μην πεθάνει καθόλου, να πάρει τα αντίδοτα δηλαδή. Και όταν ήρθε η ώρα για του και θέλησε να αυτοκτονήσει για να μην συλληφθεί, δεν μπορούσε να πεθάνει γιατί είχε πάθει αυτό το πράγμα. Η φτωχοποίηση σταδιακά μπαίνει στο πετσί μας. Όλοι νομίζουν ότι θα γλιτώσουμε την πτώχευση. Η πτώχευση είναι δεδομένη. Ήδη είμαστε υπό πτώχευση. Απλώς γίνεται σταδιακά. Αν είχαμε πτωχεύσει μπαμ και κάτω, θα υποφέραμε φρικτά ένα χρονικό διάστημα, αλλά θα υπήρξε κάποια στιγμή ανάκαμψη. Και τα πάντα θα ήταν δικά μας και τα σπίτια μας. Μιλάμε για το όριο τώρα του κυρίου Παπανδρέου. Εκεί, αν το γύρισε εκεί, ήταν, ναι, εκεί, ήταν οριακό αυτό. Βέβαια, εκεί ήταν ο δικός τους άνθρωπος, γι' αυτό επέλεγε και η κατάλληλη. Αν το γύρισε εκεί, θα φτάναμε σε ένα σημείο που εντάξει, μπορεί να μην ήταν. Για να μην πλατιάζω, μιλάω για τα όπλα που έχει το σύστημα, όπως ο μυθριδατισμός. Βασικά, πτωχεύουμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και σας το λέω γιατί έχω κάνει 35 case studies από τη δεκαετία του 80. Που έχει δείξει. Βασικά το Δούνο του έδειξε την αγάπη του 227 φορές σε μια 30 ετία. Έχω κάνει τις 35 με 36 αποδάφτες. Όπως χρεοκοπεί τώρα η Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ο χείριστος δυνατός τρόπος. Δηλαδή, στο δείχνουν μόνο τα. Έχει γίνει υποχείριο κάποιοι. Και ξέρεις, να βγαίνουν να σου λένε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και να συνεχίζουμε να ακολουθούμε αυτή η κατάσταση. Και δηλαδή, οι γνώσεις μας περνάνε ότι δεν πρόκειται να βγει. Συνεχίστε εσείς όμως την πτώχευση και θα φτάσετε στον ίδιο παρανομαστή που θα είχατε αν είχατε πτωχεύσει εξ αρχής, αλλά έχοντας ξεπουληθεί όλη η ιδιωτική και η δημόσια κρίση. Κάποιοι άλλοι οικονομικοί αναλυτές γράφανε ότι δεν βγαίνει. Συγγνώμη, και όλα φυσικά, αυτά που φυσικά, συγγνώμη, θα εκφραστώ λίγο απρεπώς. Αυτά είναι μπούρδες. Ξέρουμε από το 1936 που υπήρχε ένας κύριος που λεγόταν Maynard Keynes και έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο είναι. Προσπαθώ να μεταφράσω. Το σημείο ισορροπίας ανεργίας, χρημάτων και επιτοκίων. Ο Keynesianισμός που λέμε, ο γνωστός. Ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται να βγει. Δεν είναι ότι στέκει στη θεωρία και τυχαίνει στην πράξη. Δεν στέκει στη θεωρία. Δεν στέκει καν στη θεωρία. Δεν στέκει καν στη θεωρία. Έχει αποδειχτεί. Γιατί είπαμε πρακτικά δεν βγαίνει. Έχει αποδειχτεί θεωρητικά. Έχει αποδειχτεί από το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή η εμπειρία του Μεσοπολέμου, η προσαρμογή που πήγε να κάνει Φερρυπίν η Μεγάλη Βρετανία, ήταν καταστροφικότατη. Και έχει αποδειχτεί και τις. Τώρα έχει πάει 256 φορές που έχει δείξει το Δούνο του την αγάπη του. Το Δούνο του την αγάπη του τη δείχνει για συγκεκριμένους λόγους. Love story είναι αυτό. Ναι, είναι, το δείχνει την αγάπη του, το λέω για να μην πω την λέξη από γάμο. Λοιπόν. Βασικά είναι υποχείριο του πώς ασκεί πολιτική η Αμερική. Και αν πάρετε την μετοχική δομή του Δούνου του. Εσύ που έχεις σπουδάσει στο Λονδίνο, πιστεύεις ότι η Αμερική κινεί τον κόσμο, ή είναι Εγγλέζοι πίσω από όλο αυτό? Δεν είναι ποτέ ένας. Είναι πολλά συμφέροντα τα οποία έχουν πολύ συχνά. Τα κοινά συμφέροντα ποιων χωρών είναι? Βασικά είναι κυρίως. Δεν υπάρχει χώρα. Είναι το διεθνές τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι πίσω από όλες τις χώρες. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το 35 ο Μόργαν με τον Ρόκφελερ ελέγχανε περίπου το 36% της αμερικανικής κεφαλαιοποίησης. Ωραία. Και τότε είχαν ένα μοντέλο πάλι χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Έχει περάσει, είμαστε προς την. Όχι, όχι, είναι από το Μεσοπολέμου. Είναι η πρώτη μετάσταση. Αυτή είναι η δεύτερη μετάσταση που ζούμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί χάσανε μετά τον πόλεμο, γιατί αναγκαστικά δεν υπήρχε, ειδικά ο Μόργαν, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να σταθεί. Δηλαδή. Μπαίνει σε ένα πράγμα που το οποίο στα οικονομικά λέγεται μη επιθυμητή επιλογή. Η αγορά αυτοκαταστρέφεται. Υπάρχει μάλιστα και νόμος του Γκρέσαμ ότι τα κακά λεφτά διώχνουν τα καλά. Τι γίνεται, κερδίζεις τόσο πολύ που ξεμένεις από ζωτικό χώρο. Αυτό έπαθε ο Μόργαν. Και αντικαταστάθηκε από τον Ντιουπόντ αργότερα. Μετά ο Ντιουπόντ αντικαταστάθηκε από την General Electric και πάει λέγοντας. Δηλαδή μετεξελίσσεται, έχεις πολλά συμφέροντα. Οι άνθρωποι, το κάθε συμφέρον από αυτά έχει ελλειπή πληροφόρηση. Όσο και αν νομίζουμε ότι έχει καλή πληροφόρηση, έχει ελλειπή εκτίμηση. Αυτό ήταν ένα από τα μέρη του Innovations που θα έκανα στο διδακτορικό.
Να ρωτήσω πάντως εδώ την πολιτική. Και πολιτικό λόγο. Να ρωτήσω πώς βλέπει αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα. Και τι περιμένουμε εμείς. Κεντρά όχι απαραίτητα στο χρόνο. Οπότε θα συνεχίσουμε. Είναι δύσκολο αυτά που λέει. Αυτά που λέει ο συνόματος ο Γιώργος ισχύουν. Και όσον αφορά το θέμα της πληροφόρησης, εκείνη την εποχή ήταν το βασικό όπλο του συστήματος. Ο κόσμος, έχοντας τη σημερινή πληροφόρηση, μπορούσε να δρά και να ακολουθεί μοντέλα της αρεσκίας του χωρίς να έχει καμία αντίδραση. Σήμερα που η πληροφόρηση είναι διαφορετική, είμαστε μέσα στη δίνη. Όλοι λένε είμαστε σε ένα βαρέλι, θα έχει πάτο. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει βαρέλι. Είμαστε σε μια δίνη η οποία παρασύρει πρώτα εμάς, αλλά δυστυχώς δεν θα την γλιτώσει καμία οικονομία. Εγώ βλέπω μια περίεργη συγκέντρωση του χρήματος σε λίγους, σε πάρα πολύ λίγους, σε ένα τραπεζικό σύστημα που ελέγχει τις κυβερνήσεις και μου πείτε ότι το βλέπετε. Αν το συνδυάσουμε και με τη συλλογή του χρυσού, σημαίνει ότι αυτό που θα έρθει θα πρέπει να έχει τελείως εξοικονομημένο τον κόσμο, να μην έχει μέσο συναλλαγής. Και όμως εδώ με το χρυσό παίχθηκε παιχνίδι. Δηλαδή πριν ένα χρόνο ή δύο έπεσε. Εκεί που ανέβαινε και επένδυσε ο κόσμος σε χρυσό, εδώ πρόσφατα. Αυτό έγινε αυτά, παιχνίδι. Η εξουσία έχει τεράστια δύναμη. Το ρίχνει το χρυσό. Που θα σώστε τώρα που πουλιέται ο χρυσός να έχουν μικρές απολαβές αυτοί που τον πολλούν. Πέρυσι έγινε το μεγαλύτερο πικ στην πώληση χρυσού εκ μέρους των ιδιωτών. Εκεί λοιπόν αγοράς πουλήσαν όλοι πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε. Όταν ελέγχεις την αγορά και την τιμή. Εδώ και μόνο στην Ελλάδα που είδαμε τι έγινε. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ πέραν του κοινωνικού τη υπόθεση όσον αφορά την πώληση του χρυσού των ιδιωτών, ότι αυτή η περίεργη απότομη συγκέντρωση χρυσού πάει να εξουθενώσει την διαπραγμάτευση και την συναλλαγή των πολιτών σε αυτό το δύσκολο πράγμα που θα έρθει. Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί ο χρυσός να βγαίνει και έξω, να μην μένει στην Ελλάδα? Φυσικά. Εννοείται. 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 Εδώ έχει φύγει ο χρυσός από τα επίσημα ταμεία του κράτους. Θα φύγει από τους ιδιώτες. Ναι, καλά, αυτό έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα κομμάτι. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι. Είναι αυτό... για ιστορικούς λόγους εκεί. Α, για ιστορικούς. Ναι. Αυτό το κομμάτι τώρα που γίνεται εδώ και κάποια 2-3 χρόνια γίνεται, που μαζεύουν ό,τι βρούνε γυρολόγοι, νομίζω ότι κάπου πάει, αλλά δεν νομίζω ότι βγαίνει έξω. Εάν δείτε. Όχι όλους, την πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν ανταλλακτήρια θα καταλάβετε. Συναλλαγές με χρυσό. Ναι, δεν είχαν ποτέ την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε μια τέτοια επαγγελματική ενασχόληση. Άρα από πίσω κάποιος είναι. Από πίσω κάποιος είναι. Κοιτάξτε, αν βάλετε ότι τα κοσμήματα και οι επενδύσεις από μικροεπενδυτές έχουν πέσει, αλλά οι κεντρικές τράπεζες έχουν μαζέψει ό,τι υπάρχει, βρίσκεις ποιος είναι από πίσω. Αυτό μόνο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάντως που σαν Ρωμανός Γιώργος είναι το θέμα, το δικό μου. Ανεξάρτητοι Έλληνες, όχι συμπαραστέκεστε στον αγώνα που κάνουμε. Φυσικά, από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Και... μέχρι και που τραγουδήσαμε στην πρώτη σας μέρα. Ναι, ναι. Όχι σήμερα, έχουμε το βράδυ εδώ. Ναι, θα μαζευτούμε πάλι. Εδώ μέσα όμως, όχι έξω. Εντάξει, θα ίσως να... Θα βρεις και τα drums. Όχι, όχι. Δύο κιθάρες θα έχουμε. Και θα τραγουδήσουμε ό,τι μπορούμε βέβαια τώρα γιατί. Ένα πρόγραμμα επαναστατικό, ας πούμε, δεν γίνεται και... Έχουμε πολλές γραμμές, το ξέρω. Να δώσουμε μια γραμμή, να δούμε τι θέλει... Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Καταρχάς δεν είμαι με το θηρίο, αλλά θα σας κάνω κάποια ερώτηση. Αν απολύανε πριν 4 χρόνια, το 2009, 400.000 δημοσίους υπαλλήλους απολυόντουσαν σήμερα 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εσείς τι λέτε? Ποια είναι η γνώμη σας για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απολυθεί? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αντισταθμίζεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή με το που είναι 12.000 δημόσιοι υπάλληλοι, κοντεύει να γκρεμιστεί το κράτος. Και 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι που εξαφανιστήκανε από την αγορά και παραπάνω θα είναι, δεν έγινε τίποτα. Το αναφέρουμε τακτικά αυτό που λέτε. Δεν έγινε τίποτα. Γκρεμίζεται το κράτος με 12.000 δημοσίους υπαλλήλους και δεν έγινε τίποτα με το 1,5 εκατομμύριο. Έγινε. Δηλαδή, αν το 2009, να σας ρωτήσω. Έγινε κάτι. Με 1.500 ευρώ τον κάθε δημόσιο υπάλληλο,
Στους 400.000. Υπόψη, δεν διαφωνούμε. Το έλλειμμα θα ήταν λιγότερο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό που λέτε. Αυτή η καταστροφή της Ελλάδος με όλο αυτό το δημοσιοϋπαλληλίκι, εγώ δεν είμαι εναντίον του δημοσίου, ούτε είμαι με το θηρίο. Όταν ανέφερε πριν 2 εβδομάδες ο κύριος Καμένος, γιατί έχετε κάποιον του κύριου Καμένου εκεί πέρα από ό,τι μου αναφέρατε, είπε ότι με 1.000 ευρώ ένας δημόσιος υπάλληλος χρειάζεται για να αγοράσει ρούχα, να πάει να φάει έξω και να κινηθεί έτσι η αγορά. Να μας κάνει τότε όλους δημοσίους υπαλλήλους ο κύριος Καμένος, στην προκειμένη περίπτωση, για να μπορέσει να δούμε πώς θα συντηρηθεί αυτό το ελληνικό κράτος. Να σας πω κάτι, αυτό που κατάφερα έχουμε εδώ ένα παιδάκι, ένα παιδί, αν μας ακούτε, ο οποίος έχει σπουδάσει ένα κομμάτι πάνω στο χρήμα το οικονομικό και... Έχω να κάνω μια ερώτηση. Θέλει να σας κάνει μια ερώτηση και μετά θα σας πω εγώ τι... Γιατί σχετίζονται τα δύο? Ακούω. Γιατί σχετίζονται τα δύο? Δεν σχετίζεται εσείς 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όχι, άλλο ρώτησα. Δρόμο, αυτό γιατί σχετίζονται τα δύο? Και σχετίζεται 12.000 δημοσίους υπαλλήλους. Όχι, θέλω να ερώτηση είναι πραγματικά. Θέλω να μου εξηγήσετε. Εγώ σας εξηγώ, εσείς σαν οικονομολόγος να μου εξηγήσετε. Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν ξέρω τι είσαι. Τέλος πάντων, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί σχετίζεται, μάλλον τον τρόπο που σχετίζεται, είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι. Οι απολύσεις που λέτε των ιδιωτικών υπαλλήλων με των δημοσίων. Γιατί απλούστατα το ελληνικό κράτος δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο αν από την αρχή είχε απολύσει 400.000 δημοσίους υπαλλήλους, δεν θα υπήρχε ενεργητικό κάθε χρόνο, δεν θα ήταν, γιατί το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν αυτό που μας δημιούργησε όλο το πρόβλημα. Τους κλέφτες ήταν κλέφτες, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Κάποια στιγμή θα φεύγαν από τη μέση. Και σας ρωτάω εσάς τώρα, αυτοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν φύγει από το ιδιωτικό τομέα, ποιος τους βοήθησε? Έρχεται το 902 αυτή τη στιγμή που είναι το ΠΑΜΕ και μας αναφέρει εμάς και συμπαράσταση στην ΕΡΤ. Τι συμπαράσταση να κάνει όταν απόλυσε ο ίδιος τους υπαλλήλους του? Και να σας πω και κάτι ακόμη. Ο Σαμαράς είναι πιο αριστερός από την κυρία Παπαρίγα ή το Κομμουνιστικό Κόμμα, να το θέσουμε έτσι. Γιατί κρατάει αυτό το κράτος με το κρατικοδίαιτο. Όχι, ο κύριος Άδωνης ποιος είναι που λέει εγώ δεν απολύω? Θα απολύσει, κύριε Άδωνη. Εσύ είσαι αυτή τη στιγμή καπιταλιστής. Αυτή είναι η δουλειά σου. Να το δώσεις όλα τα πράγματα στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να γίνει από τον κόσμο. Να σας απαντήσει ο κύριος Γιώργος Ρωμανός που είναι εκπρόσωπος. Μισό λεπτό, περιμένετε. Να σας απαντήσει γιατί θίξατε ένα θέμα που τον αφορά. Πρώτα-πρώτα, εγώ δεν είδα εδώ ένα διαχωρισμό. Δεν μιλήσαμε ξεχωριστά για δημοσίους υπαλλήλους και ιδιωτικούς. Ίσα-ίσα, εδώ θέλω να πω ότι η Ελλάδα δέχεται ολομέτωπη επίθεση τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Και μάλιστα, ενώ λεκτικά λέγανε για τα λάθη του δημόσιου τομέα, βλέπαμε ότι πέρανε πρώτα μέτρα εις βάρος του ιδιωτικού και στη συνέχεια του δημοσίου. Άρα, αυτό που λέει ο φίλος μας από το ραδιόφωνο έχει ένα δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι δεν το έχει δει κανείς. Και ούτε υπάρχει εξάρτηση άμεση των δημοσίων με τον ιδιωτικό. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Και εγώ βλέπω την επίθεση να δέχεται. Το σύστημα δηλαδή βάζει προμετωπίδα τα λάθη του δημόσιου τομέα, αλλά καταναλώνει και πολεμάει τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε οι πολυεθνικές να έχουν πολύ χαμηλά έξοδα στη λειτουργία τους. Ποιος τους πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους, ξέρετε? Αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές φορές από τώρα. Δεν διαφωνούμε. Όχι εγώ προσωπικά. Εντάξει, δεν διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Και εσείς που πληρώνεστε αυτή τη στιγμή ζητάτε οτιδήποτε άλλο εκτός να ξαναεπιστρέψετε. Σας ρωτάω λοιπόν εγώ, ας σας πουλήσει ο κύριος Σαμαράς να σας δώσει στον κύριο οποιοδήποτε έχει χρήμα μεγάλο και πολύ, Λάτσι, Βαρδινογιάννη, ποιος είναι, και σας δίνει και 15.000 μισθό? Εμένα δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί γιατί θα σας πληρώνω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τόσο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μας πληρώνει κανείς. Είμαστε. Ναι, σαφώς, εντάξει. Από την άλλη μεριά. Είμαι με το θηρίο, έτσι. Μην ναι. Μισό λεπτό, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπαίνει στο ρεύμα πια αυτή η επιχορήγηση που πληρώνατε για μας, για την ΕΡΤ. Και δεν μιλάμε συγκεκριμένα για την ΕΡΤ.
Εμείς υπερασπίζουμε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο δημόσιο και τι συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ θα σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όλα αυτά, ας το πούμε, οι επαναστάσεις και όλες οι απεργίες και όλος ο δυναμισμός μιας απεργίας ήταν από τους οικοδόμους και από τους αγρότες. Πού είναι αυτοί? Δεν υπάρχουν οικοδόμοι καθόλου, δεν υπάρχουν αγρότες πουθενά. Υπάρχουν 2-3 ανθρωπάκηδες εκεί πάνω στη Λάρισα και άλλοι 2 εδώ στην Πελοπόννησο και όλα τα άλλα είναι χέρσα. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος έκανε τους οικοδόμους να μην είναι οικοδόμοι πια, να μην δουλεύει κανένας οικοδομή? Όχι γιατί δεν υπάρχει κρίση, δεν πήγαινε κανένας να γίνει οικοδόμος. Άρα λοιπόν θυμηθήκαμε. Ήταν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν κάτι άλλο τέλος πάντων. Όπως θέλετε, πέστε το. Τις επιδοτήσεις. Συμφωνούμε. Από την αρχή σας είπα. Από την αρχή σας είπα ότι συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Μαζί σας και πάλι κάνετε λάθος, γιατί μου χωρίσατε ήδη το λαϊκό κίνημα σε αγρότες, μου το χωρίσατε σε... Λέω πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού είναι? Α, πού είναι, τι να τους κάνετε? Μα δεν υπάρχει πια μέσα στο ανθρώπινο δυναμικό. Τότε που έπρεπε, δεν πλησίασε κανένας από εσάς να τους βοηθήσει. Όλοι εσείς παίρνατε τα λεφτά από την καρέκλα και από τον καναπέ και κάνατε λαϊκό κίνημα μέσα από τον καναπέ. Αυτά έχουν όλα συνέπειες. Αυτά εξαγοράζουμε τώρα σαν Ελλάδα. Εξαγοράζουμε το κίνημα αυτό. Το κίνημα ότι χωριστήκαμε σε ομάδες. Και ο ένας πολεμάει τον άλλον. Γιατί να απολυθώ εγώ και να μην απολυθεί ο άλλος? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην σας κρατάμε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι... αν 3 χρόνια... Έχουμε πολλά τηλέφωνα κινητά σταθερά και τέτοια, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ... 3 χρόνια και πριν, αν γίνονταν οποιαδήποτε απόλυση μαζική, επειδή ήταν χωρισμένος ο λαός στους Πασοκτζίδες και στους Νεοδημοκράτες, δεν θα γινόταν τίποτα. Τώρα που αυτοί οι δύο είναι μαζί, τώρα μπορεί άνετα το σύστημα μέσω αυτών. Ωραία, είναι μαζί. Κυβερνήσεις... Πού είναι το Πασόκ? Ποιο Πασόκ? Πού είναι το Πασόκ, αφού ήταν τόσα χρόνια διοικηματισμός, το μισό κράτος ήταν Πασόκ. Και Πασόκ δεν υπάρχει. Ένα νόμισμα. Το Πασόκ όμως με δύο αυτή τη στιγμή διοικεί ακόμα, παντού. Ένα νόμισμα ήταν με δύο όψεις. Το νόμισμα έμπαινε στον κερματοδέκτη και έκανε την ίδια δουλειά. Είτε κοιτάζοντας η κορώνα δεξιά και το γράμμα αριστερά, είτε αντίθετα, ο κερματοδέκτης το δεχότανε και έπαιρνε τις εντολές. Για να δώσουμε, έχουμε τώρα, έχει γίνει πόλεμο με τα τηλέφωνα. Ποιο να πρωτοπάρει, Γιώργο? Να μείνουμε λίγο όμως και στο προηγούμενο, στην πολυδιάσταση που υπάρχει. Για μιλήστε και εσείς λίγο, γιατί... Νομίζω ότι το κλείσιμο του κυρίου, παρόλη την επιθετικότητά του έτσι και την ένταση που έβγαλε, ήταν και το ουσιαστικό το οποίο όλοι μας λέμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό στην ουσία είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και έχει μπει μέσα στο πετσί όλων μας, στο ότι έχουμε καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να διασπαστούμε σε ομάδες. Μια κοινωνία για να μπορέσει να προχωρήσει πρέπει να έχει κάποιους στόχους και ένα νέο πλαίσιο, όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος εδώ που είναι μαζί μας, πρέπει να έχει ένα πλαίσιο, ένας κάποιους ορισμένους κανόνες, κάποιους κοινούς στόχους. Εμείς σαν χώρα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, το σύστημα που λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουμε κοινούς στόχους. Και πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που μας εξουσιάζουν και μας κυβερνούν κάθε φορά, έτσι. Η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα που υπήρχε, τι ήταν στην ουσία? Έλεγε δημοκρατία, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του λαού σε μια ομάδα οι οποίοι φροντίζουν για το κοινό καλό και όποιος δεν φρόντιζε για το κοινό καλό εξωστρακιζόταν από τους ίδιους τους πολίτες. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Όποιος δεν φροντίζει για το κοινό καλό βρίσκεται, συνεχίζει να ψηφίζει σε βάρος του λαού. Και εμείς από κάτω προσπαθούμε, επικροτούμε ή διαφωνούμε επιμέρους και το σύστημα έχει, το λέω το σύστημα με την έννοια της εξουσίας, έχει τόσο τεχνικο-οικονομικά μηχανισμούς, τεχνικο-οικονομικούς μηχανισμούς, όσο και μηχανισμούς επικοινωνιακούς και ψυχολογικούς, για να μπορέσει να ελέγξει τις μάζες και να τις διασπάσει. Και αυτό που έχει κάνει είναι μέσα από τέτοιους μηχανισμούς, όπως είπε, με το μηχανισμό της φθοράς, της πολυδιάσπασης, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να τρογόμαστε μεταξύ μας, αντί να μπορέσουμε να δούμε, να ομαδοποιηθούμε και να φτιάξουμε κοινό πλαίσιο και κοινούς στόχους. Γιατί η ομαδοποίηση με μόνο στόχο το ότι θέλουμε εργασία όλοι, ότι θέλουμε υγεία όλοι, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο και ένα κοινό δρόμο να ακολουθήσουμε. Ναι. Όσον αφορά τον εξωστρακισμό, το οποίο ήταν
εφαρμόζονται πλήρως στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ είχαμε σαν μέλη της κοινωνίας ακριβώς το αντίθετο κατορθώσει. Άνθρωποι που έπρεπε να έχουν εξωστρακιστεί, γιατί μας έφεραν σε αυτό το σημείο, όχι μόνο δεν εξωστρακίστησαν, εψηφίστησαν για να μας σώσουν. Δηλαδή αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Πέρα από κάθε λογική. Άραγε, εδώ έχει δίκιο και ο φίλος ακροατής που πήρε τηλέφωνο. Έχει δίκιο σε πολλά σημεία. Δηλαδή, είπε οι βολεμένοι τόσα χρόνια, που πραγματικά έτσι ήταν. Ήταν οι βολεμένοι. Υπάρχει, έκανε ένα λάθος. Σοβαρό. Το κάνουν οι οικονομολόγοι πλάκα-πλάκα. Το λάθος που έκανε ο ακροατής πριν. Οι οικονομολόγοι, ο πιο εύκολος τρόπος για να πούνε ψέματα στις οικονομετρικές μελέτες που κάνουν, είναι να μπερδεύουν τη συσχέτιση με την αιτιότητα. Άλλο ότι συσχετίζονται δύο πράγματα, ότι έχουν σχέση, και άλλο τι προκαλεί το ένα το άλλο. Είναι σημαντικό αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος εδώ, Γιώργος. Να σας πω έτσι ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κάποια θεωρία. Είχαν ερωτήσει πριν από πολλά χρόνια, κάποιες δεκαετίες πριν, έναν Ιάπωνα πολύ μεγάλο μεγιστάνα. Του λένε, εσείς έχετε ακούσει κάτι για τον μαρξισμό, για τα εργατικά δικαιώματα κτλ. Και λέει, εγώ τον ξέρω απ' έξω τον μαρξισμό και τον χρησιμοποιώ από την αντίθετη πλευρά του. Ήξερε πάρα πολύ καλά και ξέρει ο καθένας που χειρίζεται ή να το γνωρίζεις ακριβώς. Λοιπόν, το σύστημα ξέρει πάρα πολύ καλά τις μάζες και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα τις χειριστεί. Και γι' αυτό το λόγο μας έχουν πολύ διασπάσει και αυτό που είπατε. Γιατί και ο ιδιωτικός τομέας τρώγεται μεταξύ τους, οι ταξιτζίδες με τους εμπόρους, οι αγρότες με τους δεν ξέρω τι, τους λεωφορείαζίδες, το δημόσιο με το ιδιωτικό, το δημόσιο μεταξύ του, όχι το πανεπιστήμιο γιατί έχει πολλούς, όχι τα νοσοκομεία γιατί κάνουν εκείνο. Είναι απίστευτο αυτό. Ο πόλεμος που έχουμε μεταξύ μας και φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι ντροπή να φτάσουμε πια σε αυτό. Αν δείτε τι προεκτάσεις προς τα πίσω και προς τα πάνω έχει, είναι τραγική. Δηλαδή, άμα κάτσεις και ψάξεις και σκεφτείς πιο βαθιά, βλέπεις ότι τελικά και οι θρησκείες και οι ιδεολογίες και όλα αυτά είναι πράγματα που διχάζουν. Ιδεολογίες είναι λατρεμένο πράγμα. Ναι. Και φτάνουμε από τις ιδεολογίες να φτάνουμε στις συνιστώσεις. Σε κάθε πολιτικό χώρο μέσα, δεν θέλω να πάει το μυαλό σας κάπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διάσπαση είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί το σύστημα γενικότερα, προκειμένου τελικά αυτό να. Αυτό λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Το δικοματισμό ξεκάθαρα. Δηλαδή, πριν ότι πού είναι οι αγρότες ή πού είναι αυτοί. Εγώ σας λέω κάτι. Εάν δύο μέρες, μόνο δύο μέρες, για να μην σας πω μία, έκλειναν τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, όχι όπως κατεβαίνουμε στις πορείες και μετά πάμε και πίνουμε ούζο, γιατί είναι ανοιχτό το ουζερί. Να κλείσουν τα πάντα. Είναι μια εκδήλωση. Να μην κυκλοφορεί τίποτα. Είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Είναι αδύνατο. Το απόδειξε ο δασκαλάκης στο Berkeley. Έτσι. Αυτό που. Άραγε, μόνο με το αδύνατο μπορούμε να πολεμήσουμε αυτή τη στιγμή. Άμα λοιπόν θεωρούμε εξ αρχής ότι αυτό είναι αδύνατο. Για να γίνουμε πάντως μια ομάδα, είναι αδύνατο θέση. Είναι αδύνατο να γίνει ταυτόχρονα. Το ότι είναι αδύνατο να γίνει ταυτόχρονα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτίσει. Δηλαδή, μια από τις ιδέες που είχαμε, αλλά δεν τζούλησε, γιατί έγιναν και αυτά με το ΦΥΣΑ και τα λοιπά, ήταν να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους καθηγητές να κάνουν κατάληψη, λειτουργική κατάληψη. Για ποιο λόγο? Οι καθηγητές, σαν κλάδος, έχουν τρία τεράστια πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι είναι intergenerational, πιάνουν πολλές γενιές. Δηλαδή, έχεις τους καθηγητές που είναι δύο γενιές, μια γενιά οι μαθητές και άλλες δύο γενιές οι γονείς τους. Σύνολο είναι τέσσερις, γιατί οι δύο συμπίπτουν. Το άλλο είναι ότι είναι σκορπισμένα. Δηλαδή, αν βάλεις ότι η γειτονιά έχει διαλυθεί, υπάρχουν 3.000 σχολεία τα οποία είναι σημείο αναφοράς. Υπάρχει επαφή με τους καθηγητές και τους φοιτητές. Δεν καταλαβαίνανε καν τι τους έλεγα. Και το τρίτο, ο μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν έναντι των υπόλοιπων κλάδων, είναι ότι η κατάληψη με την απεργία δεν είναι ταυτόσημα. Πληρώνεσαι. Δηλαδή, μπορείς να αντέξεις. Και άμα βάλεις ως αίτημα, παιδιά, είστε εθνοπροδότες, φύγετε. Εννοείς δηλαδή ότι στην κατάληψη πληρώνεσαι? Ναι, βέβαια. Εμείς εδώ έχουμε χαρακτηριστεί σαν καταληψίες, έτσι. Όχι, και εδώ και στην Αθήνα. Ο μόνος κλάδος που γίνεται αυτό είναι οι πανεπιστημιακοί και οι καθηγητές των σχολείων. Όλοι οι κλάδοι του δημοσίου. Έτσι γίνονται. Όλοι, σε όλους τους κλάδους. Πληρώνονται του οι καταληψίες. Ναι. Οι καταληψίες, εκτός αν βγει διαφορετική απόφαση. Και το κακό είναι το ότι στην κατάληψη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να σου στείλει τον εισαγγελέα και να την καταργήσει την κατάληψη. Ενώ στην απεργία έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, να τη συνεχίσει. Αλλά και πάλι, είτε μιλάμε για μορφή κατάληψη, είτε μιλάμε για απεργία. Η απεργία, η κατάληψη του πανεπιστημίου από μόνη τη, ή του Δήμου από μόνη τη, είτε τη ΕΡΤ από μόνη τη, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Γι' αυτό σα λέω, τα σχολεία ήταν το ιδανικό σημείο να αρχίσεις, γιατί αφορά πολύ μεγάλο, πολύ πλατή κομμάτι της κοινωνίας, και αν το θέσεις ως εμείς ή αυτοί,
Μετά έρχονται και οι υπόλοιποι. Να σου πω ένα αστείο. Είστε πατρινοί, υποθέτω. Ναι. Τον κριτό λαό, ποιος τον ξέρει. Τον κριτό λαό, ποιος από εσάς τον ξέρει. Κριτό λαό. Κριτό λαό. Κριτό λαό. Ο κριτό λαό ήταν ένας αρχαίος ο οποίος έκανε την πρώτη επανάσταση στον ελλαδικό χώρο αντίον των Ρωμαίων. Στη Δήμη. Πάω στοίχημα και ο Δήμαρχος Δημών πάλι δεν τον ξέρει. Λοιπόν, είχε πει ένα πολύ σημαντικό το οποίο ίσχυε και για τους καθηγητές. Οι γενναίοι πάντα βρίσκουν συμμάχους. Οι δειλοί αφέντες. Έχεις πολύ δίκιο να πω κάτι. Απλό περιεκτικό και... Να πω κάτι. Ήταν τόσο οργανωμένοι που φρόντισαν πρώτα να απαξιώσουν το κλάδο των καθηγητών και μετά να προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή, όταν... Όχι, δεν μπορούν να συνονοηθούν καθηγητές μεταξύ τους. Σίγουρα δεν μπορούν να συνονοηθούν. Έχεις πάει σε συνέλευση της ΕΛΜΕ. Φυσικά και έχω συγγενείς που είναι... Οι τύποι είναι απίστευτοι. Είναι 50 απόψεις σε 30 άτομα. Εκτός αυτού. Μίλησα προηγουμένως για ενιαίο πλαίσιο και στόχους. Εκτός αυτού. Γιατί φυσικά ποτέ δεν μπορεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ποτέ δεν μπορεί μια κοινωνία ολόκληρη να είναι μια ομάδα. Αλλά σίγουρα μπορούν να φτιαχτούν πιο μεγάλες ομάδες οι οποίες θα έχουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου μαζί και θα έχουν να αποφασίσει κοινούς και φυσικά στόχους. Θα μπορούν κοινούς στόχους και φυσικά αναγκαστικά η πλειοψηφία σε μια δημοκρατία είναι και αυτή που επιβάλλει τους όρους της επιβίωσης. Ναι, εκείνο το όλο πράγμα. Για να είναι πιο εύκολο να ενωθεί η κοινωνία, θες ένα στόχο. Άμα βάλεις πολλούς, είναι πιο πιθανό να διασπαστεί. Μπορεί να σου το κάνω σαν άσκηση θεωρίες παιγνίων. Εντάξει, μπορείς να βάλεις στόχους και μπορείς να βάλεις ένα σκοπό και πολλούς στόχους. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες είναι αναρχικοί. Να πω ένα τελευταίο για να κλείσω. Ο καθένας νομίζει ότι αυτό που ξέρει είναι αυτό, απόλυτα. Να πω ένα τελευταίο για να φύγω. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Δηλαδή, φρόντισαν το σύστημα και η κυβέρνηση να απαξιώσει πρώτα τους καθηγητές με διάφορους τρόπους, γιατί το σύστημα είναι παντοδύναμο και υπάρχουν και ψυχολόγοι που ασχολούνται με τις δράσεις της κυβέρνησης, ψυχολογία των μαζών και οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το δίωρο που τους έβαλε, βγήκε η κοινωνία και έλεγε: «Α, για 2 ώρες οι καθηγητές θα κάνουν απεργία». Αυτό το δίωρο όμως, τεχνιέντος, τους κάνει υπεράριθμους. Και αυτή τη στιγμή είναι υπεράριθμοι, απολύονται. Δεν είναι οι 2 ώρες που φορτώθηκαν οι καθηγητές, αυτό είναι πτέσμα. Είναι ότι άνθρωποι που ήταν στο όριο να μείνουν σε ένα σχολείο φορτώνοντας τους 2 ώρες και μειούμενες οι τάξεις κάθε χρόνο λόγω υπογεννητικότητας μένουν χωρίς οργανική θέση και έτσι κάποια στιγμή. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Την έχω κάνει με τους εκπαιδευτικούς και ουσιαστικά μιλάμε για. Αλλά η κυβέρνηση πάτησε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να δουλέψουν 2 ώρες. Περνάει στην κοινή γνώμη ένα αρνητικό πνεύμα για τους εκπαιδευτικούς. Οπότε αν οι εκπαιδευτικοί μπαίνανε μπροστάριδες, όπως λέει ο Γιώργος, για να ξεκινήσουν κάτι, θα λέγανε α, τη θεσούλα τους υποστηρίζουν. Είναι πολύ ψημένοι. Αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι για κάθε τύπου σε κατηγορία Sky. Αυτό που περάσαν 2 ώρες και πραγματικά ναι, ο κόσμος ουσιαστικά... έλεγε ότι δεν ήταν να, τα είχαμε συζητήσει εδώ. Σε 5 λεπτά. Συγγνώμη λίγο σε αυτό που συγγνώμη εγώ να φύγω, να σας αφήσω γιατί πρέπει να έρθω και στη συγκέντρωση κάτω να οργανώσω τους δικούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παράσταση και για την απλώς ήθελα να πω ένα παράδειγμα σε αυτό που υπόθηκε τώρα έτσι για να καταλάβουμε λίγο πώς περνάει το μήνυμα μέσα από τα ΜΜΕ και πόσο μας κάνουν, μας προετοιμάζουν για κάποια πράγματα. Προχθές παρακολουθούσαμε την ιστορία με το παιδάκι το τσιγκανό που είχαν οι τσιγκάνοι που ήταν έρθει από τη Βουλγαρία και τα λοιπά, έτσι με όλη αυτή την ιστορία. Μέσα από τα κανάλια, βγαίνανε και λέγανε πόσα παράνομα δικαιολογητικά είχε, πόσες φορές τα είχαν δηλωμένα παιδιά, αυτά, φωνάζανε για τα ληξιαρχεία, τι κάνουν και τα λοιπά. Ήμασταν με τον άντρα μου δίπλα, μου λέει σε λίγες μέρες, μου λέει ένα μήνα το πολύ, το βάζω, μου λέει θα ακούσεις ότι θα καταργούν τα ληξιαρχεία και τα δίνουν σε ιδιώτες. Δεν πέρασε μισή ώρα, στο επόμενο θέμα, ήταν το μπάχαλο που γίνεται στα ληξιαρχεία των Δήμων και ότι δεν πρέπει, δεν δουλεύουν σωστά και πώς θα πώς θα τα περάσουν σε ιδιώτες. Σε μισή ώρα, δεν πέρασε μισή ώρα. Δηλαδή, το τι ακούμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας πρέπει να είμαστε πολύ ψηλιασμένοι και να το επεξεργαζόμαστε από πάρα πολλές πλευρές και να μπορούμε να βλέπουμε τι υπάρχει πίσω από το πρώτο μήνυμα. Αυτό που πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό το διάστημα είναι ότι από τότε που έκλεισε η ΕΡΤ, τέλος πάντων, που κρατούσε, θα έλεγα εγώ, μια ισορροπία μεταξύ πολιτών, αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, αυτά που ακούμε και αυτά που λένε και στις ειδήσεις και τα προγράμματά της, δεν απευθύνονται στους Έλληνες.
Με όλα αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, γι' αυτό πήρανε τις συχνότητες δωρεάν. Τα οποία υπάρχουν. Δεν μπορεί να είναι. Γι' αυτό πήρανε δωρεάν τις συχνότητες. Έτσι. Συγγνώμη. Δεν μπαίνουν στην τζίτα. Θα σας κάνω ένα για την εκπαίδευση και ένα για την προπάγανδα. Έχουμε πολλά τηλέφωνα. Τι να κάνω. Φίλοι ακροατές. Κοιτάξτε, το. Δεν γίνεται. Ο πιο διαδεδομένο τρόπο που δουλεύει αυτό το πράγμα είναι η διγλωσία. Βασικά ζούμε ένα. Γι' αυτό σα έλεγα πριν, όταν έχει μια έννοια, λε τι είναι, τι κάνει, ποια είναι η φύση του. Γιατί μόλις το βάλεις κάτω με αυτόν τον τρόπο, μπορείς πολύ εύκολα να ξεχωρίσεις που είναι η λούμπα. Ας πούμε, ας πω παράδειγμα. Να δώσουμε μια γραμμή, γιατί. Ας πω ένα παράδειγμα διγλωσίας, το οποίο σίγουρα το ξέρετε. Θα προσπαθήσω να γίνω και κωμικός τώρα. Ανοίγομαι στη Δύση. Τι σημαίνει ανήκουμε στη Δύση, πώς το εξέλαβε ο λαός εκείνη τη φάση. Ότι είμαστε πολιτισμικό και πολιτικό μέρος της Δύσης και άρα θα μοιραστούμε την ευμάρειά τους, γιατί η Ελλάδα. Από το 1830 μέχρι το 1950 ήταν υποχρεοκοποίητα 90 από τα 120 χρόνια. Τα άλλα ήταν σε πόλεμο κατοχή. Όμως με τον ίδιο τρόπο που λες, είμαστε πολιτισμικό και πολιτικό μέρος της Δύσης, αυτό το στυλό μου ανήκει. Σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε κτήμα. Γιώργο, έχω πάρα πολλά τηλέφωνα. Να σας πω άλλο παράδειγμα. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τι καταλαβαίνετε? Κοιτάξτε, είναι κάποιες αναλύσεις τώρα οι οποίες πάνε μαζί. Δεν είναι ανάλυση. Μα στριμώχνει στον τοίχο. Είναι έννοιες. Ναι, είναι έννοιες, αλλά. Τι σημαίνει, να σου πω κάτι. Ανάλυση όμως. Και η διγλωσία αυτή είναι ο πολιτικός που ο πολιτικός λόγος. Γιώργο, σε αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά ο πολιτικός λόγος, ας μην σταθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πραγματικά είναι ένα όπλο αυτό που έχουν. Ναι, εκπαιδεύεται ο πολιτικό το πώ θα μιλήσει. Εκπαιδεύεται σε όλα. Από πίσω τι εννοεί? Δηλαδή, πρέπει να σου πω άλλο παράδειγμα. Κοίταξε, να σου πω εγώ τι έγινε. Έχεις ακούσει ποτέ η Αμερική να κάνει πόλεμο σε αμερικάνικα μέσα ενημέρωση? Δεν κάνει ποτέ πόλεμο. Βοηθάει την ειρηνευτική διαδικασία. Ναι, έτσι. Το οποίο έχει το καλό ότι. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στι δικέ μα ευθύνε. Ωραία, να σα πω στι δικέ μα ευθύνε. Λοιπόν, η προοδευτική και δημοκρατική παράταξη. Πρόσεχε να δεις, αυτοορίζεται ότι είναι ο προοδευτικός και δημοκράτης. Άρα τι κάνει αυτόματα, χωρίς να το λέει? Όποιος δεν είναι Πασόκ, παν μη Πασόκ, μη δημοκράτης ή μη προοδευτικός. Αυτό στήθηκε το παιχνίδι. Στήθηκε. Πάντω, αν σου πάρω μια εφημερίδα, θα πεθάνει στα γέλια τι γράφει μέσα. Τη διαβάζει πραγματικά τι λέει. Έχω σταματήσει να διαβάζω εφημερίδες καιρό τώρα. Γιατί εντάξει, μετά από κάποια φάση λένε τα ίδια. Λοιπόν, να δώσω μια γραμμή έτσι να αλλάξει λίγο το κλίμα. Γιώργο, να δώσω μια γραμμή. Και πατάμε εδώ για να δω αυτό. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Σας έχουμε λίγο κουράσει με την πολυλογία μας, έτσι δεν είναι? Όχι, αναλύσεις και ειδικά αυτά που αναφέρονται. Μισό λεπτό. Εσείς ακούτε, παιδιά? Πες το τσακ. Μήπως πρέπει να ανοίξουμε. Να ανοίξουμε ένα. Ένα μόνιτορ, γιατί δεν ακούνε τα παιδιά. Δεν σε καταλαβαίνω. Αγγελική. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Περιμένετε μισό λεπτό στη γραμμή σας. Για δώσε μου. Ναι. Ναι. Ναι, το Σάκη το Μπονέλη, ναι, ναι. Είμαστε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε. Αγγελική Ανιφαντή Μεσάκη. Στον αέρα είμαστε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πήρα να σε ενημερώσω και εσένα και τους ακροατές μας. Δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι ήδη. Κατατέθηκε πριν από λίγο πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα από το εξωτερικό σήμερα το πρωί, έγιναν οι απαραίτητες επαφές και επικοινωνίες με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κατέληξαν σε αυτή την απόφαση. Η πρόταση δυσπιστίας κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα για το θέμα της ΕΡΤ, φυσικά, μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την ΕΡΤ έγινε αυτό, με αφορμή δηλαδή τις τελευταίες εξελίξεις για την ΕΡΤ, και αναμένουμε τώρα να δούμε πότε θα συζητηθεί αυτή η πρόταση δυσπιστίας. Λογικά πρέπει να συζητηθεί έγκαιρα και θα είναι άμεσα και θα πρέπει λογικά να παρίσταται στη Βουλή με αφορμή αυτή τη συζήτηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Αντιλαμβάνεσαι, Σάκη, και οι ακροατές μας όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι τρέχουν και οι πολιτικές εξελίξεις παράλληλα με τις εξελίξεις της ΕΡΤ. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, ναι, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εκκληγή. Έρα Πάτρας. Στους 92,5, 93,9 και 89,9. Η ώρα είναι 6:05, είμαστε εδώ στο στούντιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πατρών μαζί με την εκπρόσωπο του Δήμου στον κοινωνικό τομέα, κυρία Τράκα Μαλία. Και τώρα διαβάσαμε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει με τον κανονισμό της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας, αυτή τη σημαντική πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο τέλος όμως λέει το εξής: η πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αυτό είναι το 7 τελεία. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει μια πολιτική κατάσταση σε αυτή την οποία βρισκόμαστε δηλαδή τώρα αυτό, αλλά ισχύει αυτό που διαβάζουμε, ότι πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών, από την απόλυτη πλειοψηφία. Τι να πω, πόσοι βγαίνουν, πρέπει να στραβώσουν πολλά για να... Τι να σας πω, δεν έχω πολιτική άποψη σε αυτό το θέμα, γιατί δεν γνωρίζω το αντικείμενο και δεν μπορώ να έχω άποψη. Σημασία... αλλά νομίζω ότι εδώ έρχεται αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα για τον εξωστρακισμό και τη δημοκρατία. Δηλαδή τελικά αν εμείς που αποφασίζουμε υπέρ εμού ή υπέρ το συνόλου του καλού, των συνόλου των πολιτών. Πάντως η πρόταση έχει κατατεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θετικό από όλες τις πλευρές, όπως και να το πάρουμε, γιατί όταν ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση κάνει τέτοια πρόταση, πρέπει να πει ότι ρισκάρει κιόλας. Γιατί δεν ξέρουμε τι ανατροπή μπορεί να γίνει. Να πάρουμε μία... Όχι, δεν θέλουμε μία τηλεφωνική γραμμή, γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε τώρα το θέμα εδώ πέρα. Τι βλέπετε γενικότερα για την πολιτική κατάσταση. Για την πολιτική κατάσταση. Είδατε, την αλήθεια ότι... Δίστανται οι απόψεις, όπως ο κύριος πριν που πήρε είπε για το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα, για αυτά που γίνονται, που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, πού να σταθούμε και πού να πατήσουμε για να προχωρήσουμε κάπου. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να συνδέσουμε πάρα πολύ στενά την πολιτική κατάσταση με την κοινωνική κατάσταση. Αυτό που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή και σαν άτομα και σαν κοινωνίες, διαχωρίζουμε τα πολιτικά δεδομένα, πώς κινούνται τα νήματα σε πολιτικό επίπεδο και πώς κινούνται, τι γίνεται στο επίπεδο της κοινωνίας. Η κοινωνία το ξέρουμε όλοι ότι είναι σε μια άθλια κατάσταση, έτσι, δυσανασχετή, αλλά έχω δεν... μια αντίρρηση σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι όλοι. Είναι οι αναλώσιμοι, το έχουμε κάνει άλλες φορές αναλύσει εδώ, ότι είναι οι αναλώσιμοι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, δηλαδή τους βρήκε αυτό που λέμε κρίση και τους πάτησε κάτω. Είναι κάποιοι που έχουν επηρεαστεί λίγο και κάποιοι καθόλου. Κοιτάξτε, γιατί να δείτε, σήμερα επειδή ακριβώς είμαι σε μια υπηρεσία, είμαι στο κοινωνικό οργανισμό του Δήμου, που είναι ένα κομμάτι του Δήμου της κοινωνικής υπηρεσίας, που δεχόμαστε όλο τον πόνο της Πάτρας, αν μιλήσουμε σε επίπεδο της πόλης μας, μπορεί να μην φαίνεται ο βαθμός εξαθλίωσης των πολιτών, αλλά ο αριθμός και ο όγκος των προβλημάτων είναι πια όχι απλώς τεράστιος, αλλά δυσεπίλητος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο σε επηρέασε η κρίση, έχει να κάνει και σε τι είδους ποιότητα, σε ποιο επίπεδο της ζωής σου σε επηρέασε. Είναι τελείως διαφορετικό αν πρέπει να κόψεις κάποια πράγματα από τη ζωή σου, κάποιες εκδρομές, ακόμα και κάποια μαθήματα εξωτερικά κτλ. Και τελείως διαφορετικό αν έχεις έξωση ή αν έχεις κομμένο ρεύμα. Έτσι, μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι πια, ενώ μέχρι πρόσφατα και γι' αυτό το σύνδεσα και είπα ότι πρέπει η πολιτική με την κοινωνική κατάσταση πρέπει να συνδεθεί και να δούμε τι γίνεται. Γιατί όταν μιλάμε για μια κοινωνία η οποία πρέπει να δουλεύει προς όφελος των πολιτών και τα θέματα εργασίας, τα θέματα υγείας και παιδείας να είναι πρωτεύοντα, σημαίνει ότι δεν θα έχει ανάγκη την κοινωνική πολιτική με την έννοια του όρου του δίχτυ ασφαλείας. Γιατί δεν θα υπάρχουν άνθρωποι ιδιαίτερα που θα χρειάζονται επιπλέον στήριξη με έξτρα επιδόματα ή με έξτρα δομές για να τους στηρίξει, γιατί μπορεί να είναι άστεγοι ή άνεργοι. Σίγουρα υπάρχει κάποιος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν τους έχει αγγίξει κρίση, αλλά και αυτοί δεν νιώθουν νομίζω ασφαλείς. Γιατί... Δεν νιώθουν ασφαλείς γιατί όλο αυτό, ας πούμε ότι υπάρχει ένα οικονομικό background, δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν ακόμα. Δηλαδή είναι σαν... Ποιο οικονομικό background να εκμεταλλευτούν. Μπορεί να έχουν χρήματα. Ναι, μπορεί να έχουν χρήματα, και αλλά αυτή τη στιγμή... Δεν τα τοποθετούν ούτε στην τράπεζα, μην γίνει κούρεμα. Δεν τα χρησιμοποιούν για επενδύσεις, δεν τα χρησιμοποιούν πουθενά. Άρα είναι σαν να μην έχουν αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Έχουν μόνο να περνάνε καλά, να ζουν καλά και να βλέπουν από μακριά αυτό που συμβαίνει.
Το βασικότερο αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσεις την καθημερινή επιβίωση, να εξαιρέσουμε την καθημερινή επιβίωση του ανθρώπου, είναι το ότι δεν μπορεί να κάνει σχέδιο ζωής. Έτσι. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις για τα επόμενα 5-10 χρόνια της ζωής σου, όπως επίσης δεν μπορείς να σχεδιάσεις με τον τρόπο που ζούσα μέχρι τώρα. Με οποιονδήποτε τρόπο. Όχι, υπάρχουν εργασίες τώρα που προχωράνε. Σιγά σιγά κάποια παιδιά, κάποιοι νέοι σκέφτονται πιο καλά, πιο μπροστά και δημιουργούν καινούργιες εργασιακές θέσεις. Δηλαδή δεν είναι όλοι να περιμένουν, γιατί παλιά όλοι περιμέναμε να πάρουμε το θείο τον μπάρμπα να μας βάλει στο δημόσιο. Σίγουρα. Όλα τα αλλάξει. Παιδιά σπουδάζανε για να μπουν στο δημόσιο. Κοιτάξτε, καμία αυτό, άλλη λογική. Αυτό και από αλλάζει το μικρότερο χωριό μέχρι το πολίτη. Η νοοτροπία, αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία. Έτσι. Και έχει να κάνει με το αποτέλεσμα μιας συσχέτισης δυνάμεων που υπήρχαν. Η νοοτροπία σαφώς και μπορεί να αλλάξει. Αλλά το επίπεδο της αγοράς είναι πολύ μικρό. Έχει μικρύνει πια. Δεν υπάρχει αγορά. Η κίνηση του χρήματος που υπήρχε, ώστε και ο νέος που θα βγει και θα κάνει. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό που είπατε προηγουμένως και εσείς, ότι δεν υπάρχουν αγρότες. Μια χώρα που δεν έχει αγροτική παραγωγή. Αν δεν έχουμε σε οποιοδήποτε χώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο παραγωγή, μέχρι τώρα τι γινόταν. Ζούσανε το κεφάλαιο της Δύσης, ζούσε σε βάρος κρατών τρίτων κτλ., μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Αρχίσαμε να μπαίνουμε σε μια μικροαστική κοινωνία και να ζούμε και να νομίζουμε κι εμείς ότι θα γίνουμε μικροεπιχειρηματίες, θα γίνουμε κάποιο, θα έχουμε κάποια χρήματα, θα ζούμε πιο άνετα. Αυτό έγινε πολλά χρόνια. Δηλαδή, πολλά χρόνια ακούγαμε πριν τα παιδιά ότι φεύγαν από τα χωριά τους να έρθουν γκαρσόνι στην Πάτρα, γιατί πιέζανε περισσότερα από εκεί. Πέραν τις υπηχορηγήσεις και ερχόντουσαν στην Πάτρα. Λέω για τοπικά. Αλλά αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό, δηλαδή, ναι, δεν λέω για την Πάτρα μόνο. Αυτό το αστευόμαστε κατά κάποιο τρόπο, αλλά ήταν μια πραγματικότητα η οποία έγινε μια εξαθλίωση στην Ήπεθρο. Εδώ το βλέπουμε καθημερινά, εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τον κάμπο, και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία λένε τραβιόμαστε εδώ να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Δεν στήθηκε κατάλληλη υποδομή να κρατήσει τον κόσμο εκεί. Να μην γίνει αυτό που έγινε στις πόλεις. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο θέμα υποδομής ή αν ήταν και θέμα του ότι υπήρχαν ένας πιο εύκολος σε εισαγωγικά δρόμος και ο καθένας είτε ήθελε κάτι καλύτερο. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι το ζήτημα είναι το ότι σε κάθε επίπεδο, είτε είναι σε εθνικό επίπεδο, είτε είναι σε τοπικό, είτε είναι σε παγκόσμιο, πρέπει να έχεις πρωτογενή παραγωγή, να έχεις δευτερογενή παραγωγή, τροποποίηση, μεταποίηση κτλ. Και μετά στη συνέχεια εμπόριο. Και αν δεν υπάρχουν λίγο πολύ ισόποσα αυτές οι τρεις κατηγορίες κίνησης του χρήματος και εξαφανιστεί ο ένας από τους τρεις τομείς, μετά από εκεί και πέρα πάμε σε μια πλαστή κίνηση του χρήματος. Θα υπάρχει το χρήμα για το χρήμα από μόνο του. Νομίζω ότι αν έρθει και ο Γιώργος εδώ, σε αυτό θα μπορούσε να συμμετέχει πολύ ουσιαστικά. Και εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για κίνηση του χρήματος. Ποιου χρήματος, του οποίου δεν παράγουμε? Εκεί είναι και η αντίρρηση μου. Δηλαδή δεν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα ούτε στον αγροτικό τομέα, ούτε στον εμπορικό τομέα, γιατί δεν υπάρχει ούτε μεταποιητικό κάτι, ούτε κάποια βιοτεχνία, ούτε αγροτική παραγωγή. Στο δύσκολο κάνουμε εισαγωγές κατευθείαν. Δεν υπάρχει καμία παραγωγική δύναμη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν καλύπτει δεν υπάρχει παραγωγή. Καμία παραγωγική δύναμη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, και αν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ μικρές. Γίνονται κάποιες προσπάθειες τώρα τελευταία μικρές, από δηλαδή, τους νέους. Ναι. Έτσι, γίνονται κάποιες προσπάθειες από τους νέους. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην υπηρεσία μας, και γι' αυτό ήθελα και πιο πριν να μιλήσουμε και για τις δικές μας ευθύνες, ενώντας όχι σαν Ελλάδα, αλλά σαν άτομα ο καθένας μας από τις θέσεις μας. Είναι το ότι οι άνθρωποι έρχονται, γίνονται διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά για συμβουλευτικά. Νέων ανέργων, το ένα, το άλλο κτλ. Όταν η αγορά εργασίας είναι η κοινή. Όχι, αυτά. Δεν θέλω να πω αυτό. Αν υπήρχε ή δεν υπήρχε έλεγχος, αν έγινε καλή ή κακή διαχείριση. Έστω ότι γίνεται η καλύτερη δυνατή. Ήταν αξιόλογα. Κύριε Μπονέλη, έστω ότι γίνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτή τη στιγμή. Όση συμβουλευτική και να κάνει στο νέο άνεργο, αν δεν υπάρχει αγορά εργασίας, δεν θα βρει εργασία. Αν οι θέσεις εργασίας είναι 20 και ή πάνε να γίνουν 15, θα βρουν αυτοί 15 δουλειά. Εσύ μπορεί να κάνει σε 1.000, σε 2.000, σε 3.000 ανθρώπους που συμβουλευτική και υποστήριξη για την απασχόληση, να τους κάνεις επιχειρηματικά σχέδια κτλ. Αν η ροή του χρήματος είναι μόνο για 15 θέσεις εργασίας, αυτοί θα βρουν. Οι υπόλοιποι δεν θα βρουν. Δεν διαφωνούμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Όχι, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλη την παγκόσμια αγορά. Δεν νομίζω ότι η κρίση είναι η Ελλάδα είναι από μόνη στην κρίση. Η Ελλάδα, αυτό που βιώνει η κρίση της Ελλάδας, όπως και η παρεμβολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε άλλα κράτη, έχει να κάνει το ότι η κρίση είναι παγκόσμια και προσπαθούμε κάπου να τη διοχετεύσουμε. Προσπαθούν εδώ σε θέλουμε τώρα
προσπαθούν να σώσουν τα λεφτά τους, μάλλον, και έχουν βάλει πειραματόζωα όπως έχουμε πει για την Ελλάδα. Όχι, πριν μπει στη συζήτηση θα δώσω μια γραμμή, γιατί θα σπάσει το τηλέφωνο, έχει από 80 τόσες. Έχουμε πάρα πολλές... Υπάρχει και κοινωνικό κεφάλαιο. Κοινωνικό κεφάλαιο και έχουμε άπειρο από αυτό. Το μικρόφωνο σου. Α, sorry. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ενέργεια και κοινωνικό κεφάλαιο. Με το κοινωνικό κεφάλαιο μετατρέπεις την ενέργεια σε έργο. Τώρα, αν θα βάλεις μέτρο τέτοιο συνδιαλλαγή στο χρυσό ή κάτι άλλο, είναι άσχετο. Μπορείς να βάλεις και μια απόδειξη. Δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Λοιπόν, να δώσω μια γραμμή, γιατί κρίμα είναι τόσα τηλέφωνα. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Ναι, Γιώργο. Δεν ακούγεστε. Είμαι. Ορίστε. Ο Σπύρος είμαι. Ναι. Δεν μ' ακούς. Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Έλα ρε Σάκη. Ο Σπύρος είμαι. Δεν μ' ακούς. Σε ακούμε, ναι, ναι. Έλα ρε Σάκη, εντάξει. Να σου πω, πάντως πρέπει να έχουν ανάψει τα τηλέφωνα, γιατί έχει προβληθεί το κοινό αίσθημα από πράγματα τα οποία δεν λέγονται όλα με το όνομά τους. Άκουσα την κυρία που λέει διάφορα πράγματα. Ότι οικονομία και πολιτική, για δημοκρατία μιλήσατε. Άκουσα τον κύριο προηγουμένως που μίλησε για τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Είναι... Υπάρχει λοιπόν ένα παραμύθι εδώ και 60 χρόνια, το οποίο επιβλήθηκε δια των όπλων μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε αναδιάταξη πορών και επιχειρήσεων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, για το μοίρασμα των χωρών μετά από την νίκη της Αμερικής. Έγινε το μοίρασμα. Είχαμε το σχέδιο Marshall, είχαμε και το σχέδιο Truman. Ήρθε η οικονομική βοήθεια λοιπόν στην Ελλάδα, την άρπαξαν οι έξυπνοι της Ελλάδας, οι σημερινοί όμιλοι που κατακλέβουν τη χώρα μέχρι χτες, γιατί σήμερα έχουν πάθει και αυτή η ζημιά, αλλά οι πολυεθνικές, δηλαδή ο όμιλος Λάτσι, Βαρδινό, Γιάννη, αργότερα είχαμε τον όμιλο Μπόμπουλα και πάει λέγοντας. Οι όμιλοι αυτοί που πουλάνε το πλούτο της χώρας, τον πουλάνε και κονομάνε. Από το νερό, από το λιγνίτι, από το ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί στο νερό. Κοντεύουμε. Πού το λες, δεν πληρώνεις νερό. Εντάξει, θα ήταν δημόσιο αγαθό και πού δεν πληρώνουν νερό. Τώρα μην το πιάνουμε αυτό. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Άλλη φορά. Ναι. Όχι. Να ρωτήσω κάτι, τους φίλους εδώ, ακούτε. Λίγο. Φωνή, δεν ακούμε στο στούντιο. Δεν ακούτε. Όχι, τίποτα. Για συνέχισε. Ναι, συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι ήταν το διέρκει και βασίλευε από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, καταρχήν σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το Σύνταγμα του 55 που γεννήθηκα εγώ και εσύ, Σάκη. Τι έλεγε το Σύνταγμα, ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στην εργασία. Είχαν ποτέ οι Έλληνες δικαίωμα στην εργασία όλοι? Είχαμε μόνιμο ποσοστό ανεργίας για να εκβιάζονται οι εργαζόμενοι? Δεύτερον, δημοκρατία σημαίνει το κράτος, η εξουσία του Δήμου, των δημοτών δηλαδή, του λαού. Άρα, αφού μας πέφτει λόγος, μας πέφτει στο απλό του μπακάλι που έχει το Δευτέρι και το Μολύβι στο αυτί, που λέει πόσα λεφτά έβγαλε η χώρα, 100.000. Πόσα χρειαζόμαστε για αυτού τα κίνα τα άλλα. Έγινε ποτέ αυτό, Σάκη, στην Ελλάδα? Όχι. Έγινε κάτι έγινε άλλο. Έγινε επιμέρους. Αν μοιράσουν τον κόσμο λοιπόν και τους λέγανε, σου λέγανε σένα και εμένα. Έλα εσύ που είσαι μάγκας και πονηρός και έξυπνος, θα σε βάλω εγώ σε μια τεσούλα που είσαι μάγκας, και τι έλεγανε ο άλλος που δεν προσκύνησε όπως σήμερα η Δουτού και η ΕΡΤ ελεύθερη. Πού πήγαν εσύ από εσάς στη Δουτού και προσκύνησαν σαραγιάδες, έτσι? Σήμερα έγινε πάντως ένα θετικό βήμα από τους φίλους, πρώην συνάδελφους, δεν κάνανε δελτίο ειδήσεων, δεν δώσανε. Συμπαράσταση. Κάσταν εκεί το πρωί ο Σκάρκος με τη Μάριον και δεν κλείσαν τα μικρόφωνα να φύγουνε. Αν είχαν λίγη τσίπα πάνω τους. Το μεσημέρι λέω, δεν δώσαν δελτίο ειδήσεων. Να μην πατήσει κανείς λοιπόν εκεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να την κλείσουν για οριστικά και αμετάκλητα. Μέχρι να γίνει δημόσιο αγαθό που όπως πρέπει να είναι. Και όπως, όχι ακριβώς γιατί βγήκε ο προηγούμενος ακροατής και έβρισε το δημόσιο τομέα. Υπό μία έννοια θα μπορούσε κανείς να πει έχει δίκιο, αλλά για 1.200 ευρώ εγώ δεν γνωρίζω κάποιον που παίρνει σήμερα. Έναν στρατηγό ξέρω που παίρνει 1.150 σύνταξη. Αυτά τα οποία αφήνονται να εννοηθούν, τα άδικα και τα ψέματα, δεν βοηθάνε κανέναν. Η ιδεολογία του καπιταλισμού λοιπόν 70 χρόνια τώρα είναι γνωστή. Άμα είσαι μάγκας θα γίνεις και εσύ βιομήκανος, θα γίνεις Λάζης και Βαρδινογιάννης και Ζήμενς.
Εγώ ένα πράγμα ξέρω, Σάκη. Ότι αν βάλουμε τα λεφτά κάτω όλα αυτά τα χρόνια που βγήκαν από αυτή τη χώρα και σε ποιες πολυεθνικές πήγανε, σε ποιους κεφαλαιοκράτες Έλληνες πήγανε, θα βγει και ένα συμπέρασμα γιατί σήμερα ο λαός είναι στην εξαθλίωση, γιατί δεν έχουν να φάνε, γιατί είναι χωρίς δουλειά, γιατί είναι χωρίς σπίτι. Γιατί τους έχουν διώξει, είναι άστεγοι, έρχεται χειμώνας, δεν έχουν ηλεκτρικό, δεν έχουν φαΐ, δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι που λέγονται Έλληνες. Είναι τυχαίο ότι αυτά που πρόκειται να έρθουν για αυτούς τους υπόλοιπους που ακόμα έχουν ψωμί και τυρί να φάνε, ότι πρέπει να κλείσει η φωνή της ενημέρωσης, και είπα και το πρωί στην Χρυσή την Κοσμάτου, ότι προχτές τα δύο ρεπορτάζ της νέας ελληνικής τηλεόρασης, της ελεύθερης ακόμα φωνής, έστω και το ρεπορτάζ του Μέγκα Σάνελ του Μόπολα και των υπολείπων, Βαρδινογιάννη, Τεγόπουλου, και τα πάνε και τα βρίσκουν, όποια είναι το συγκρότημα. Λοιπόν, τι έλεγε το Μέγκα, μία και μοναδική είδηση, το ψέμα το μεγάλο της παραπληροφόρησης, ότι ο κόσμος πήγε χαρούμενος στο κέντρο της Αθήνας να πάει για ψώνια. Όλοι αυτοί λοιπόν που βγήκαν λόγω ημέρας στους δρόμους, είτε από περιέργεια ή ότι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πήγαν να ψωνίσουν γιατί είχαν λεφτά, δεν είχαν ικανά να κάνουν τα λεφτά. Την ίδια ώρα λοιπόν η νέα ελληνική τηλεόραση, το άλλο ρεπορτάζ, έλεγε ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στις επιχειρήσεις, στις πολυεθνικές και οι έμποροι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με απόφαση των εμπορικών συλλόγων, ήταν στους δρόμους και διαδήλωναν και στην Αθήνα και δεν πήγαν να δουλέψουν τα μαγαζά και ήταν κλειστά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαν επεισόδια, στα Χανιά το ίδιο, στην Πάτρα το ίδιο. Το άκουσες εσύ που δεν άβα κανένα κανάλι, όχι. Το Μέγκα Σάνελ λοιπόν καταλάβαινε ότι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα και η πραγματικότητα και αυτά που πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό. Κοίταξε Σπύρο, αυτά είπαμε πριν, ότι η τηλεόραση αυτά που δείχνει όλο αυτό το διάστημα είναι ότι είναι σε άλλη χώρα. Ναι. Είναι και αυτά που, όχι μόνο στα δελτία ειδήσεων, όχι στα δελτία ειδήσεων μόνο. Και οι παραγωγές που κάνει είναι για άλλη χώρα. Αυτό που συμβαίνει. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Ο ελληνικός λαός όμως. Ο ελληνικός λαός αναμασά και κάποιοι σκόπιμα. Κάποιοι που μιλούν στην αίρα και όλο αυτόν τον καιρό ήταν αυτοί που πολεμούσαν την αίρα. Αν δεν ήταν αυτοί και δεν είναι επιχειρηματίες, έχουν ίδιον όφελος και έχουν άνομα συμφέροντα, ή δεν ξέρω εγώ τι ιδεολογία είναι αυτοί που έχουν για να λένε, ή είναι αγράμματι αλήθεια και δεν ξέρουν. Βεβαίως δεν μας μάθανε πόσα λεφτά έβγαλε αυτή η χώρα. Μας είπε ποτέ ο Μπόμπουλας πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια βγάζει το εξάμηνο ή το χρόνο. Λοιπόν... Πόσα βγάζει ο Βαρδινογιάννης και η Siemens και η Deutsche Bank. Πώς θα βγάζει η Deutsche Telekom, γιατί οι επικοινωνίες αυτή τη στιγμή πληρώνονται πάρα πολύ ακριβά και η δίκτυα των συγκροτημάτων και οι δορυφόροι. Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο, ευχαριστούμε, είσαι ποταμός πάντα. Όχι, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ένα λεπτό, γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Να κλείσουμε τούτο. Ότι αυτή την ώρα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας γίνονται διαδηλώσεις. Και αύριο οι άνθρωποι πρέπει να είναι στους δρόμους για 1 εκατομμύριο λόγους. Για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν. Πρόκειται να ακολουθήσουν πολύ χειρότερα πράγματα. Αν δεν ήταν χειρότερα και έλεγε αυτό που λες εσύ τώρα και να μην τα χαρακτηρίσω μερικά πράγματα από αυτά που ακούστηκαν για πρωτογενές πλεόνασμα και τούτα εκείνα τα άλλα, τα παραμύθια της Χαλιμάς. Αν υπήρχε τέτοιο θέμα, ας τη δημόσια τηλεόραση και την Τουρτού να δουλεύει και ας και την Αγία Παρασκευή να δουλεύει. Όχι. Πρόκειται να ακολουθήσουν πολύ χειρότερα και για αυτό το λόγο θα πρέπει να αυτοκτονήσεις και εσύ και οι υπόλοιποι που ακούνε, όποιοι έχουν πρόβλημα. Αρκεί να μην το ξέρει ο γείτονά σου. Ή έστω να το μάθουν οι γείτονες, να μην το μάθουν παραπέρα οι άλλοι, να μην βγουν στον δρόμο, να μην καταλάβουν τη δύναμή τους, να μην τους ανατρέψουν. Και όχι να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Σαμαρά ή του Βενιζέλο που είναι υπαλληλίσχοι, δούλοι παχύ που λέει και ο ποιητής. Να ανατρέψουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι Λίστερ και οι Νταβέλητες έχουν έδρα τις Βρυξέλλες. Και όσοι σήμερα πολιτικά κόμματα είναι υπέρ των Βρυξελών και ορκίζονται πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός να υποψιαστεί αν αυτή είναι η Ευρώπη. Μάλιστα. Που θα μπαίναμε μέσα και τα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Η Ευρώπη που έχει πεθαμένους ανθρώπους από την πείνα, από το κρύο, που καίνε παράθυρα και έχουν μείνει χωρίς παντζούρια για να ζεσταθούν το χειμώνα. Αυτό το λέγαμε από το 2000 στη Βουλγαρία γινόταν αυτό. Δεν γίνεται μόνο στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία δεν υπάρχει πανόροφος, θα έχουν κάψει όλα. Δεν υπάρχει δέντρο πουθενά. Στη Ρουμανία τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Στη Βουλγαρία σου είπα, τα λέγαμε εδώ από το ραδιόφωνο. Στη Γερμανία σήμερα τα πράγματα, γιατί έχουν εδώ και 20 χρόνια που χτυπάνε στο ψυχρό στη Γερμανία. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία που είναι η βαριά
πιο βαριά ατμομηχανή. Λοιπόν, Σπύρο, εντάξει, ευχαριστούμε. Είσαι ποταμός, είσαι ποταμός. Όλοι στους δρόμους, Άκη, το μήνυμα είναι αυτό. Οργανωμένα, συντεταγμένα, να φυσήξουν, να σπρώξουν όλοι μαζί να φύγουν. Τρέχοντας. Θα δούμε τώρα αυτό, αυτό προσπαθούμε. Να δούνε και οι άλλοι το παράδειγμα της δημοκρατίας, αυτή είναι η δημοκρατία. Όχι μόνο ότι μιλάμε και αποφασίζουμε τα λεφτά, ρε. Πού είναι τα λεφτά, ρε. Τα λεφτά. Στι τσέπε όλα. Τα λεφτά έβγαλε αυτή η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια και πιάνουν στι τσέπε πήγαν τα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν. Γιατί σήμερα υποφέρει ο λαός μας από την πείνα. Έλα. Γιατί ο λαός μας είναι εξαντλημένος. Σε χαιρετώ. Και την περιουσία του. Σπύρο, σε χαιρετώ. Άντε, ευχαριστούμε. Σοβαρά πράγματα. Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Πολύ σοβαρά είναι θέματα ζωής και θανάτου και δεν μπορούμε να παίζουμε με κανένα. Θα τα ξαναπούμε. Όποιοι σήμερα έχουν δουλειά, από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, ή αυτός που παίρνει 700 ευρώ και αυτός που παίρνει 200 μόνο, άρα πρέπει να παίρνουμε όλοι 200 ευρώ. Άρα πρέπει να κάνουμε σκότο και να κάνουμε διαγωνισμό να βρω εγώ δουλειά σήμερα που είμαι άνεργος και ο Άγγελος του Κωνσταντίνου, επειδή εσύ παίρνεις 700, γιατί 1000 δεν παίρνεις, παράδειγμα λέω. Άρα θα πρέπει να κάνω τζόγο στο δικό σου μεροκάμα και να πάρει 500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, είναι σημαντικά αυτά που μας λες, περιμένει και κόσμο σε αυτό. Έλα, άντε, γεια. Yeah. Λοιπόν, έχουμε πολλά τηλέφωνα, δεν θέλω άλλο να... θέλω να κουβεντιάσουμε, θα σας πω για τη Βουλγαρία, επειδή είχα πάει πρόσφατα, τέλος πάντων εδώ κάποια χρόνια, και είχα πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μη και το αναφέραμε τώρα το λέω. Είχα πάει στη Στάρα Ζαγόρα. Η Στάρα Ζαγόρα ήταν μια πόλη σαν την Πάτρα. Εγώ είχε τύχει να σπουδάσω στη Βουλγαρία. Σε ποια πόλη? Σόφια. Εκεί ακόμα είχε την αυτοκρατορία. Δείχνει ακόμα ότι ήταν αυτοκρατορία. Αλλά στη Στάρα Ζαγόρα που πήγα εγώ, δεν περίμενα ποτέ ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Τους έβλεπα, έβλεπα την πόλη δηλαδή, και έλεγα εντάξει, αυτοί οι κακόμοιροι κλπ. Οι πολυκατοικίες άδειες, ο κόσμος είχε φύγει, δηλαδή από 150.000 κόσμο πόσο μπορεί να έχει, να ήταν 2.000 σε μια πόλη τέτοια. Είχε ένα άλλο κέντρο με κάτι υπολογιστές, ήταν το κέντρο της Ευρώπης εκεί, κάτι έφτιαχναν, σταμάτησε αυτό και δεν υπήρχε κόσμος. Δηλαδή οι πολυκατοικίες ήταν γκρι, ήταν κρεμασμένα τα παράθυρα, ήταν κρεμασμένη η πόλη, δηλαδή μια πόλη. Κοιτάξτε, αυτό σε όλες τις χώρες, όχι μόνο του Ανατολικού μπλοκ, πρώην όχι, Ανατολικού μπλοκ. Ήταν η σύγκριση με την Ελλάδα. Όχι, θέλω να πω το εξής, ότι σαν δομή αστική, έτσι, αστικό περιβάλλον, υπήρχε τόσο στις ευρωπαϊκές χώρες όσο και στις πόλεις του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Από εκεί και πέρα η Βουλγαρία με την αλλαγή του καθεστώτος μπήκε σε έναν στο χειρότερο καπιταλισμό που υπάρχει. Στη χειρότερη έννοια, όχι μόνο η Βουλγαρία, η Ρουμανία και όλες αυτές οι χώρες, γιατί έχει τύχει που επειδή σπούδασα και εκεί γνωρίζω πολύ καλά και το σύστημα και το πριν και το μετά κτλ. Μπήκε στο χειρότερο καπιταλισμό που υπάρχει, με την έννοια ότι την διαχείριση της εξουσίας και του χρήματος δεν την έκανε μια εξουσία όπως είναι στην Ελλάδα πολιτική που μπορεί από πίσω να υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Την έκανε η μαφία. Και την κάνει αυτό, μαφία. Αυτό το έλεγαν όλοι για τη μαφία. Ολόκληρες πόλεις. Έχουν τον δήμαρχο, εισαγωγικά δήμαρχο, μαφιόζο, ολόκληρες πόλεις. Που σημαίνει ότι πήρανε ό,τι χειρότερο υπήρχε. Είναι του κινημάτους χωρίς μεσάζοντες γι' αυτό. Διακινούν και κόσμο. Δηλαδή κάνουν σωματεμπορίες και διάφορα άλλα τέτοια. Εκτός δηλαδή από... Σαφώς και διακινούν κόσμο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα το τραγελαφικό. Έτυχε προχθές που μίλαγα με τη φίλη μου που είναι στην Βουλγάρα και ζει στην Ελλάδα. Και μου λέει, λέγαμε έτσι για το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή κτλ. Και μου λέει, πω, μου λέει, έχω πάθει πλάκα, με πήρε η μαμά μου κτλ. Μου λέει, ξέρεις, μου λέγανε, έχουν βγει πολύ ρατσιστές. Πάρα πολλοί ρατσιστές οι Βουλγαροί για τους ξένους, για τους Αφγανούς, για τους Πακιστανούς που έρχονται στη Βουλγαρία κτλ. Όταν οι ίδιοι, όπως και εμείς παλιότερα πηγαίναμε μετανάστες και πλέον δεν μπορούμε να δεχτούμε τους μετανάστες, και οι ίδιοι είναι μετανάστες και δεν μπορούν να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα αυτή. Μετανάστες, τους δίνουμε και δουλειά και λεφτά. Αυτό είναι στο παιχνίδι της επιβίωσης όμως. Αυτό είναι στο παιχνίδι της επιβίωσης και πώς το εκμεταλλεύεται η κάθε ομάδα που μπορεί και χειρίζεται τις μάζες κάθε φορά στην εκάστοτε κοινωνία. Πάντως, όσον αφορά στη Σόφια, ήταν τραγική η κατάσταση. Δηλαδή, η μαφία φαινόταν από 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτοκίνητο στο δρόμο, είχε ακόμα και τα ζάσταβα, πώς τα λένε εκεί, τα τραμπάτ, κάτι αυτοκίνητα, και δίπλα πάνω στο πεζοδρόμιο ήταν η Πόρσε, τα Καγιέν και αυτά. Εντάξει, αυτό ήταν και αν σκεφτείτε ότι σε όλες αυτές τις χώρες η μαφία βγήκε και από την ίδια μέσα την κρατικό διαιτή εξουσία που υπήρχε. Έτσι.
Κοιτάξτε, να δείτε, ο ηθικός κίνδυνος δεν έχει ιδεολογία. Ακριβώς. Ο ηθικός κίνδυνος είναι τι, ότι αυτό που έχει στο μαυρογιαλούρο, ότι κάνεις για την περιφέρειά σου αντί για την περιφέρειά σου, ουσιαστικά υποφελείσαι του αξιώματος που έχεις για προσωπικό όφελος. Δεν έχει ούτε ιδεολογία, ούτε είναι φιλετικό, ούτε τίποτα. Είναι ορθολογιστικό τελείως. Και ενώ όλες οι διαπιστώσεις που έχουν γίνει εδώ πέρα και από ακροατές και είναι σωστές, το σημαντικό σας είπα είναι ποιος ασκεί εξουσία. Υπέρ ποιου και με ποιο τρόπο. Δηλαδή το αν έχεις καπιταλισμό. Γιώργο, θα σε διακόψω λίγο σε αυτό. Ναι. Στο με ποιο τρόπο παίζει πάρα πολύ σημαντικό, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ναι, γιατί το ποιος ασκεί την εξουσία, επειδή η εξουσία διαφθείρει. Το μπορεί, μπράβο, να πηγαίνεις να ξεκινήσεις με τα πιο υγιή κίνητρα και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, αν δεν υπάρχει το μηχανισμός που να ελέγχει κάθε φορά, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να φύγουμε. Το σημαντικό μας πρόβλημα, σαν να στο τι γίνεται στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει ούτε με τον καπιταλισμό, ούτε με τον διεθνισμό, ούτε τους ευρωπαϊστές. Είναι όλα αυτά σωστά. Αλλά δεν είναι. Υπάρχει στα μαθηματικά κάτι το οποίο λέγεται μετασχηματισμός του Λόρεντς. Είναι αυτό που κινεί το χάος. Σαν να λέμε η δύναμη. Ο κύριος παράγοντας είναι ότι μας ασκούνε εξουσία. Είναι power politics. Οι Έλληνες το διδάξαμε αυτό. Αν διαβάσετε την καταστροφή της Μήλου, η Μήλος τι ήταν, ένα νησάκι, μια σταλιά, και ήθελε ανεξαρτησία στον πόλεμο από τους Αθηναίους. Και πάνε οι Αθηναίοι και τους λέει ο Νικίας, ο οποίος ήταν και μετριοπαθής, έτσι. Σκάει με 100 πλοία, η Μήλος είχε ένα. Και αυτό σαν καράκα, ξέρω. Και τους λέει, κοιτάξτε, το ερώτημα της δικαιοσύνης τίθεται όταν και τα δύο μέρη είναι υπό την ίδια πίεση. Στην πραγματικότητα, οι ισχυροί παίρνουν αυτό που μπορούν και οι αδύναμοι παραχωρούν αυτό που πρέπει. Και μόλις τους ρωτάνε οι Μήλοι, μα καλά, δεν θέλουμε να είμαστε εχθροί μας. Τι έχετε να χάσετε με το να είμαστε ουδέτεροι? Ξέρεις τι τους είπε? Τους λέει, η εχθρότητά σας είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνη για μας από τη φιλία σας. Η πρώτη αποτελεί επιχείρημα της δυνάμεώς μας, η δεύτερη της αδυναμίας μας. Το τι γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι κάποιοι, τώρα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκούν εξουσία. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα 50 ονοματέων και βάλε, οι οποίοι έχουν στηθεί στα Υπουργεία, Γερμανοί. Το αν γίνεται με εσωτερική υποτίμηση, αν είναι ταξικός ο αγώνας, αν η κοινωνία έχει γίνει πουρές από την πολλή προπαγάνδα, όλα αυτά είναι περιστασιακά, τα λένε στα αγγλικά. Δεν έχω ξεχάσει την έννοια. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάπου να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, καλά, όλες οι φιλολογίες πρέπει να δώσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δώσουμε ένα πολύ απλό μήνυμα. Αυτή η χώρα είναι δικιά μας. Κρατήστε. Τόσο απλό. Θα πει. Λοιπόν, δίνουμε μια γραμμή γιατί περιμένει πολλή ώρα. Είναι δικιά μας. Μισό λεπτό. Να δώσουμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας συγχαρώ για τον αγώνα που κάνετε. Είμαι ακροατής σας σχεδόν πολλές ώρες κάθε μέρα. Ήθελα να πω το εξής. Επειδή πρέπει να είστε το τελευταίο προπύργιο ελεύθερης φωνής πλέον στην Ελλάδα, χρειάζεται ένα πιο ισχυρό μήνυμα να εκπέμπεται προς τον κόσμο. Με την έννοια, για παράδειγμα, έξω οι προδότες. Διότι όποιος διανοείται και μόνο να εκποιήσει δημόσια περιουσία και δημόσιο πλούτο, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά προδότης. Δεν έχω τίποτα άλλο από μόνο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το συζητήσουμε και εγώ. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι. Ναι, είμαστε όλοι υπέρ αυτού. Αλλά το θέμα είναι, το είπα πριν, το είπα από τις 4.30 ώρα, είπα ότι ο Παπαντονίου, ο οποίος υπήρξε υπουργός εθνικής άμυνας, πέρασε και από αυτό το κομμάτι νομίζω. Τρία εκατομμύρια φοροδιαφυγή έκανε. Κάτσε να μου δώσει 3 λεπτά. Ποιο είναι προδότης στην Ελλάδα? Μπορώ να σου πω σε 3 λεπτά ποιο είναι το πρόβλημα με τις μίζες. Όχι. Το θέμα είναι ποιος δεν είναι προδότης. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε κατάλογο. Τι κάνουμε? Ναι, είναι γιατί πολύ εύκολο. Είναι στη μικρασιατική καταστροφή ήταν τότε, τους βγάλανε στο γουδί. Τους 6. Δεν βγάλανε αρκετούς, έπρεπε να βγάλουν παραπάνω. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είπανε θα βγάλουμε αυτούς.
εδώ τώρα το θέμα είναι ότι προσπαθούν μέσα από δεδομένα με πολιτικές όμως κινήσεις να βγουν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι κάπως αλλιώς, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν είναι προδότηση ή αν είναι... Πώς δεν είναι προδότηση? Έχει εκδώσει που... δικαίωμα αγοράς πάνω στα πάντα σε όποια τιμή θέλει ο αγοραστής. Το καταλαβαίνεις. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Από το 10. Από το 10. Λοιπόν, για βάλε πόσοι είναι από πίσω. Από πίσω έχουν κάνει. Πόσος κόσμος είναι που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι προδότες? Εγώ δεν θεωρώ ότι ξεκίνησε από το 10. Ξεκίνησε από την έναρξη του ελληνικού κράτους. Γιατί αυτό που είπε ο Γιώργος πιο πριν, ότι από ότι πάντα ήμασταν υποπτώχευση και εκάστοτε εξουσίες. Έτσι. Γινόταν αυτό το πράγμα, χρωστάγαμε όταν πήραμε το πρώτο δάνειο και αντί να πληρώσουμε το 20%. Έδωσε οδηγίες να πάει να πάρει δάνειο η αντιπροσωπεία εκεί με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Έτσι ώστε, λέει, οι Εγγλέζοι, πρόσεξε να δεις, να έχουν συμφέρον να προστατέψουν την επένδυσή τους. Λοιπόν, το 1893 έγινε με αυτό με το χαρίλο Ατρικούπη. Το δυστυχώς επτωχεύσαμε. Το 1896, θα ξαναλέω πάλι, το 1896... Κάναμε Ολυμπιακούς. Ο Ολυμπιακούς αγώνας και έγινε το Καλλιμάρμαρο. Και το 1897, ένα χρόνο μετά, ο πόλεμος της Ντροπής που πήρανε την Εύβοια και την Τέρεδο. Πάρε τα παιδιά να ρεμίσουμε. Θα κατεβαίνανε κάτω. Εγώ νομίζω σε αυτές οι αλλαγές, οι γρήγορες αλλαγές σε ένα κράτος διαμορφώνουν και χαρακτήρες πολιτικούς. Δεν είναι μόνο δηλαδή. Πολλά πράγματα και μπορείς να πεις και από πού είναι όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, τι χτυπάνε. Είναι δύο πράγματα βασικά, τα οποία ήταν ιστορικά ατεκμηρίωτα, αλλά τα είχε χάψει ο ελληνικός λαός. Όταν ο Χοντρός είπε ότι μαζί τα φάγαμε. Το αυτό που εννοούσε είναι ότι φάγατε το παραμύθι. Ναι, δεν είναι για λεφτά. Πολύ καλό. Είναι διγλωσία στα πάντα. Μπορείς να βρεις σε ό,τι λένε έχει πάντα τουλάχιστον δύο νοήματα. Το πάνε για φάγαμε προδότη. Τα λεφτά και εσείς φάγατε το παραμύθι. Φάγατε το παραμύθι, ναι. Λοιπόν, το παραμύθι που είχε από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Το 1,5 ώρα έχει μια συγκέντρωση σήμερα κάτω. Η ελληνική κοινωνία ήταν το εξής, ότι είναι ψωροκόστενα. Και ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Και γι' αυτό και μεγάλη ιδέα, γιατί δεν έχουμε αρκετή γη, άρα πρέπει να πάρουμε άλλη γη για να καλλιεργήσουμε. Και αν πιάσουμε και... ιστορικά όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Εγώ απλώς να σταθώ λίγα και στο σημερινό. Η μετεξέλιξη αυτού, τώρα τι μας περάσαν, ότι η κακή τρόικα και η κακή πολιτική, αυτό περνάει από τα μέσα μαύρης προπαγάνδας, και η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μας άξει. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα έρθουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα για να μας φτιάξουν. Και είναι αυτό που έλεγα στον πρώτο ακροατή που πήρε, ότι μπερδεύει τη συσχέτιση με την αιτία. Τι συμφέρον έχει ο Γερμανός να σε φτιάξει, ρε φίλε? Το συμφέρον είναι να σου πάρει τη χώρα. Και εκεί πέρα έχουμε χάσει. Γιατί έχουμε μπερδέψει την έννοια της χώρας με το κράτος. Διαφορετικά πράγματα. Το κράτος είναι δομή πολιτιακής οργάνωσης για τη χώρα. Έπεται. Αυτά τα ξέρουν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί τα ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και επειδή έχω βρεθεί επειδή έχω βρεθεί και σε κύκλους. Όχι, αλλά έχουν από πίσω συμβούλους οι οποίοι τα ξέρουν. Όχι, δεν χρειάζεται. Να σου πω τι γίνεται. Θα σε πάρουμε σύμβουλο. Ένα τελευταίο, μισό λεπτό. Λοιπόν, ότι οι τύποι που κυβερνάνε βασικά έχουν ανικανότητα να επικαλεστούν ή ότι δεν ξέρουν. Γιατί? Γιατί το alternative, η εναλλακτική, είναι δόλος. Ο δόλος όμως είναι ποινικά κολάσιμος. Άρα προτιμάει να το παίξει βλάκας. Και σε πληροφορώ, επειδή έχω βρεθεί σε ιδιωτικά κλάψε όταν ήμουνα στη. Τέλος πάντων, αυτά που έκανα, δεν έχεις ιδέα μόλις ξανοιχτούν μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, σε γνωρίζεις και πει εντάξει, είναι της παρέας. Ωραία. Με πόση περιφρόνηση μιλάνε για ανθρώπους σαν εμάς. Σε θεωρούν πιο κάτω από το σκουπίδι, φίλε. Το πιάνεις αυτό? Δηλαδή, αυτά που σας πούν και λένε, μα τι, δεν καταλαβαίνουν, τι νομίζουν. Ναι, νομίζουν ότι σε κουτορνήθη. Πάμε σε μια γραμμή. Να απλό. Πάμε σε μια γραμμή, γιατί αρχίζουν και εκνευρίζουμε τώρα. Ένα, να σου πω κι άλλα. Γιατί τέλος πάντων, τα γιαπάκια της Λονδίνου γίνεται εδώ, εκεί, όχι. Κοίταξε, υπήρξε υπουργό κυβέρνηση. Μόλις κατάλαβα ότι έκανα έρευνα και δεν ήμουν στο trading, έκοψε τέτοιο, αλλά προσπαθούσα να κάνει τηλεφωνικό παράγωγο. Καλησπέρα. Επειδή κάνετε ενδιαφέρουσες αναδρομές στην ιστορία. Ναι. Μου θυμίσατε κάτι από τον Ξενοφόντα που δείχνει ότι καμία εξουσία δεν είναι αίτητη. Κάνατε αναφορά στους Αθηναίους με τους Μιλίους. Όταν οι Αθηναίοι ιτήθηκαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτά τα λέει ο Ξενοφόντας, και ήρθε η αναγγελία της καταστροφής στους Αιγαίους ποταμούς, λέει ο Ξενοφόντας ότι ακολούθησε μία ημωγή, ένας θρήνος που διαπέρασε όλα τα μακρά τείχη
και το σχολιάσει το εξής, ότι θρηνούσαν επειδή πίστευαν ότι θα πάθουν αυτά που έκαναν στους μιλίους, τους λέει πρώτους, και ακολουθούν ένα σωρό άλλα ονόματα. Και επίσης η ιστορία έχει δείξει, και όσους τη μελετάνε, ότι καμία εξουσία δεν υπήρξε αίτητη. Εδώ κατέρευσε ολόκληρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω στο βάθος των χρόνων ότι και η ίδια η Αμερική θα καταρρεύσει. Αν δεν έχει καταρρεύσει ήδη, ναι, και την κρατάνε. Ναι, το δηλαδή είμαι μιας μεγάλης ηλικίας, δεν νομίζω να δω αυτές τις καταρρεύσεις, αλλά καμία εξουσία δεν υπήρξε αίτητη στην ιστορία. Μάλιστα. Ακριβώς γιατί δεν σέβεται τους άλλους ανθρώπους. Η εξουσία είναι τυφλή. Δεν βλέπει τον άνθρωπο. Απανθρωποποιεί. Εγώ πιστεύω ότι απανθρωποποιεί. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καληνυχτίζω. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε σε ένα μουσικό σε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε ένα θέμα. Ακούτε την Έρα Πάτρας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο της Έρα Πάτρας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μισό λεπτό, παιδιά. Θα συνεχίσουμε και έξω. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα νέο παιδί μέσα στο στούντιο, έχουμε... Ναι, μισό λεπτό. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και έχουμε και ψηφίσματα από τους φοιτητές μας. Καλησπέρα και από τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους. Ήρθαμε εδώ πέρα να μεταφέρουμε τις αποφάσεις μας, τις αποφάσεις στήριξης στον αγώνα εδώ και 5 μήνες που διεξάγεται στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ακριβώς από τη σκοπιά του συντονισμού όλων των κομματιών της κοινωνίας απέναντι σε αυτή την πολιτική, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια με τα μνημόνια, με ένα μότο, ας πούμε, ξεπέρασης κρίσης, μας έχει επιβληθεί. Τελευταίο φαινόμενο ήταν το χτεσινό, το οποίο συνέβη στην έτη στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα, όπου τα ΜΑΤ με έναν τρόπο που θύμιζε 40 χρόνια πριν και παρά μία εβδομάδα, ας πούμε, το 1973, μπαίνανε μέσα στο Πολυτεχνείο και ρίχναν τις πύλες και συνέβαινε ό,τι συνέβαινε. Ακριβώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα πρέπει, και τα συνθήματα τα οποία υπήρχαν τότε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, νομίζω πρέπει να τα θυμηθούμε. Είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Ο λαός πραγματικά και η ίδια η νεολαία πρέπει να παλέψουν για να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα αιτήματα. Το όνομά σου, μας είπες. Παλαιολόγος Γιώργος. Λέγομαι, με πρόεδρο σπουδαστικού συλλόγου της ΔΟΣ στο ΤΕΗ. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλα ψηφίσματα, τι έχουμε τώρα, τι για τα ψηφίσματα τώρα είναι από 9 συλλόγους. Είναι από τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους του Πανεπιστήμιου, τους χημικούς, μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς, το φυσικό, το χημικό, την επιστήμη υλικών, την σχολή τεχνολογικών εφαρμογών στο ΤΕΙ και την σχολή διοίκησης οικονομίας στο ΤΕΙ πάλι. Μας λείπει καμία σχολή. Και ιατρική, ναι. Μας λείπουν και κάποιες οι οποίες θα έρθουν μετά την πορεία. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στην πορεία. Έχουμε πάρει απόφαση γι' αυτό. Ήσουν κάτω τώρα. Τώρα θα πάμε. Α, δεν έχεις δει να μας πεις. Όχι, τώρα. Και εμείς είμαστε κλεισμένοι στο στούντιο. Ναι. Από το μεσημέρι. Τώρα θα κατέβουμε. Λοιπόν, έχεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, αυτά. Αυτά. Οπότε όταν γυρίσετε μετά την πορεία θα έχουμε το. Θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Αυτά σας τα αφήνω. Ναι. Ας τα δω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και θα τα. Χάρηκα. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε, γιατί έχουμε αναπτύξει τόσα πολλά θέματα τα οποία νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά και οι αναλύσεις που έκανες, να σε λέω Γιώργο ή θες άλλο όνομα? Όχι, μια χαρά. Καλά, μπορώ να σου έρθω μια μέρα να σου δείξω πώς λειτουργεί ο εχθρός περιστατωμένο. Με στρατιωτάκια, έτσι θα τα έχουμε και... Όχι, λέγεται στρατηγική ανάλυση, αυτά τις βλάκες που κάνει McKinsey βασικά. Έχει καμία σχέση με τη... Εκείνο και το παιχνίδι, πώς το λένε το... Όχι, δεν είναι. Βασικά βάζεις τι κάνει, πώς το κάνει και μετά πώς το αντιστρέφεις. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι μαζί ότι επιτίθονται στη χώρα μας ύπουλα και να συμπάσχουμε με τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, ενώ πολλές διαπιστώσεις είναι σωστές, γιατί το κράτος ήταν της τοπάλαβης και ήταν της τοπάλαβης για ένα πολύ απλό λόγο. Όταν είναι ανοργάνωτο, μπορεί να το κλέψει πιο εύκολα.
αν είναι οργανωμένο, δεν είναι εύκολο να κάνει λαμόγια. Τόσο απλό. Ναι. Να σταθώ σε ένα κομματάκι πάνω σε αυτό που λες. Αν δεις κάποιο ένα κινηματογραφικό, μια ταινία τέλος πάντων, που δείχνει το δήμαρχο του Λονδίνου, θα νιώσει πολύ άσχημα. Και στο λέω γιατί έχει ζήσει στο Λονδίνο. Ζούσε σε ένα συμβατικό σπίτι, ναι, σαν αυτά που ζείτε και εσείς σαν φοιτητές, με μια την κουζίνα, με την παλιά την πολυθρόνα κλπ. Ήταν ο δήμαρχος του Λονδίνου. Τον είχαν για καρπαζές βέβαια οι άλλοι. Φίλε, έχω ζήσει στο Λονδίνο σε σπίτι το οποίο είχε το πλυντήριο μέσα σε ντουλάπι κουζίνας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και ζούσε κάπως έτσι ο δήμαρχος του Λονδίνου. Που αυτό σημαίνει για μας εδώ, δεν επιτρέπεται, το κάνεις στο σπίτι μας. Δηλαδή να είσαι δήμαρχος τώρα και να είσαι αυτήν την κατάσταση, να είναι όλη μέρα με τη Βασίλισσα την Ελισάβετ και τον άλλο, πώς το λένε. Τον Mayor of London, του City. Ναι, το City. Ένα ανεξάρτητο κράτος. Μπράβο. Με το Βατικανό και λοιπόν, τη Washington. Α, έτσι είναι το City εκεί. Ε? Βασικά το Βατικανό, το City και ένα, το British Columbia νομίζω, τέτοια. Έχουν, βασικά είναι σαν κράτη σε κράτος. Να δώσω χαιρετισμού στην κόρη μου, γιατί εκεί δουλεύει, στο City. Ναι. Ναι. Πού? Σε Πού? Ασφαλιστική τράπεζα. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα, μια και θα ξεκινήσει η πορεία. Εγώ θα πω στην πορεία. Να σταματήσουμε εδώ. Αλλά δηλαδή, αν θέλετε άλλη φορά μπορώ να σου πω και πώς λειτουργεί η προπαγάνδα στα διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε από την προπαγάνδα και φύγαμε κάπου αλλού. Ναι, από την προπαγάνδα ξεκινήσαμε, πάω, γιατί στην εποχή τη δική μου, πριν κάμποσα χρόνια, όταν ήταν η Χούντα, όχι τώρα που έχουμε την επέτειο της εξέργησης του Πολυτεχνείου, πριν υπήρχε ένας τύπος ο οποίος πραγματικά έπιθε. Λεγόταν Γεωργαλάς. Α, τον έχω διαβάσει. Λοιπόν, αυτός ο Γεωργαλάς έβγαινε και έκανε την προπαγάνδα. Έβγαινε και εμείς είμαστε τότε σε κάποια ηλικία και θεωρούσαμε ότι αυτά που έλεγε ήταν σαν σωστά. Σαν σωστά. Έχει πολύ, μα εκείνο όλο το θέμα. Έχει πολύ πράγμα να κάνουμε ανάπτυξη προπαγάνδας. Ας πούμε, και όλη η συζήτηση, το ότι ήρθες εδώ και να μιλήσουμε, ήταν πάνω στο κομμάτι της προπαγάνδας. Το μόνο δεν είπαμε. Πώς έχουν εγκρίβανση σε πρόβλημα με τον καπιταλισμό ή όπως εξασκείται. Αυτό είναι μέσο. Μέσο πιανού. Άσκηση εξουσίας. Αν δεν τα διαχωρίσουμε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό σας είπα στην αρχή. Ότι άμα θέλετε να αποκωδικοποιήσετε αυτά που γίνονται ή να συνεννοηθείτε και καλύτερα μεταξύ μας. Δηλαδή, ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι συνεννόησης. Γιατί γίνεται, αν μια έννοια έχει 15 χαρακτηριστικά, αν εσύ έχεις 3, η κοπέλα από εδώ έχει. Η Αμαλία από εδώ έχει 2 δικά σου και ένα δικό της. Εγώ έχω κάποιος που είναι έξω από την έννοια και πιάνονται με τους δυο μας. Άμα τα βάλουμε κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Δηλαδή, η ανάλυση θα πάει τραλαλά και η σύνθεση είναι αδύνατη. Για να μπορέσει λοιπόν, πρέπει πρώτα να καθορίσει τις έννοιες. Αν δεις τους πλατωνικούς διαλόγους, τα 2/3 σε κάθε διάλογο είναι πώς την ορίζω την έννοια. Μίλαγε, ξέρω εγώ, στον Πρωταγόρα για την αρετή. Και προσπαθείς να την ορίσεις τις διάφορες εκφάνσεις της. Μόλις την ορίσεις, τότε την αναλύεις. Αυτό είναι και γι' αυτό σου είπα στην αρχή. Τι είναι, τι κάνει, ποια είναι η φύση του. Από το συμπόσιο ξεκινάνε, ναι, όλα δηλαδή. Ναι, τι είναι. Τι κάνει, αν το κάνει. Λοιπόν, το καλησπέρισω τον συνάδελφο. Είναι μια χαρά. Πώς είπαμε το όνομά σας, αγαπητέ? Μετά. Ο κύριος Παντελόπουλος. Τώρα να πάρουμε καμιά ανάσα που λένε στο μπάσκετ. Είναι το τεστ για όλα. Ωραία, να σας κλείσουμε και εμείς φεύγοντας. Νομίζω ότι πηγαίνουμε και στην πορεία. Θα έρθω μια άλλη φορά. Απλώς εγώ θέλοντας κλείνοντας να πω και εγώ λιγάκι σε αυτό. Τι μπορούμε να τους κάνουμε. Θα είμαστε το βράδυ εδώ και θα τραγουδάμε πάντως. Εντάξει, θα πιούμε καμιά ρακή, ξέρω. Εδώ θα είμαστε, στο στούντιο, το λέω από τώρα. Δηλαδή. Οπότε παίρνω τις εκθέσεις. Και μιλάω πάρα πολύ ώρα για σήμερα. Οπότε παίρνω τις εκθέσεις του Δουνουτού, είναι ένα μπουκάλι τσίπουρο γάμο του. Ας τα να πάνε. Τι διαβάζεις? Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε. Ήθελα λίγο να σταθώ κλείνοντας στο κομμάτι του να μην συγχαίουμε πράγματα μεταξύ στο κεφάλι μας, έτσι αυτό που είπαμε προηγουμένως σε σχέση με τους προδότες και τα λοιπά, να προσδιορίζουμε ποιος είναι αυτός που κάνει
κακό στην κοινωνία μας, έτσι δεν το προσδιορίζω ως κράτος ή ως χώρα κτλ. Αφενός και αφετέρου, να μην παρασυρώμαστε σε ψευτοδιλήμματα, είναι λίγο μια ξύνη γλώσσα, του τύπου τι μεθοδολογία ή μέθοδο θα ακολουθήσουμε για να λύσουμε τα προβλήματα, άρα χάνουμε τον στόχο μας, τον εχθρό μας κτλ. Και αυτό φυσικά πρέπει να γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν συμφέροντα πάνω σε αυτό. Φυσικά που σιγά σιγά τα αποδεσμεύεις για να εμπλακείς. Τι εννοείται? Εννοώ ότι ενώ βλέπεις την αλήθεια, την παραβλέπεις. Εκεί θα πήγαινα στη συνέχεια. Ακριβώς αυτό θα πήγαινα, κύριε Μπονέλη, στη συνέχεια. Το ένα κομμάτι είναι στο ότι αφενός σε ένα πολιτικό επίπεδο, κοινωνικό μάλλον επίπεδο, όχι πολιτικό, θα ήταν ο σκοπός να δουλευτεί και έτσι μέσα από συζητήσεις, προσδιορισμούς ενιών κτλ. Στο επίπεδο που το είπε ο Γιώργος. Και το άλλο επίπεδο είναι στο προσωπικό. Το προσωπικό έχει να κάνει με την εσωτερική διεργασία τη δική μας, αλλά και την εξωτερική από τη θέση μας και τη δουλειά μας ο καθένας. Και ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές δυστυχώς και εσείς όπως έχετε βρεθεί σαν υπάλληλος παλιότερα της ΕΡΑ και στη συνέχεια σαν αγωνιστής και εμείς μέσα από την υπηρεσία βρισκόμαστε σε κάποιες δεδομένες συνθήκες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, δυσκολίες κτλ. Και φτάνουμε σε ένα επίπεδο και λέμε δυστυχώς είμαι υπάλληλος, δυστυχώς είμαι εργαζόμενος, αυτό έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Πρέπει να παλεύουμε σε πρώτο επίπεδο στο τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε πέρα από τις νόρμες και τα τυπικά, όπως αυτό που κάνατε που αγωνίζεστε 5 μήνες τώρα δυναμικά, έτσι, και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ξεφεύγουμε από αυτό που μας δίνουν έτοιμο και ακολουθούμε εκείνο το δρόμο στο μέτρο που μπορούμε και με τις ομαδοποιήσεις τις μικρές πρώτα και κύριο στον εργασιακό και στον προσωπικό μας χώρο για να μπορέσουμε να παλέψουμε, γιατί μόνος του κανένας δεν μπορεί να παλέψει να αντιδράσει. Εγώ νομίζω ότι αυτά που λέμε και συζητάμε και ακούει ο κόσμος νομίζω ότι απευθύνονται προς τους νέους. Εμείς δηλαδή έχουμε ζήσει όλο αυτό το κομμάτι, το ζήσαμε στραβά θα έλεγα, διαστρεβλωμένο, αφαιθήκαμε και πρέπει τα νέα παιδιά να προσπαθήσουν από τώρα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία σκέψης και λογικής ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα καινούριο ύφος κοινωνίας. Εμείς δηλαδή τώρα αυτά που λέμε ναι, αλλά να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Μην τα θεωρήσουμε δεδομένα για μας. Όχι, αλλά μπορούμε, έχουμε, είναι πολύ εφόσον δύσκολο είμαστε να ακόμα... αλλάξουμε πια χαρακτήρα και νοοτροπία. Σίγουρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά. Τη στιγμή έτσι, που στηρίξαμε ένα σύστημα. Σαφώς αν είσαι στο ένα έξω μετά την εκπόφη. Στη μία άκρη, δεν μπορείς να αλλάξεις ριζικά. Όμως αν έχεις λίγο ανοιχτούς ορίζοντες, αυτό θέλω να πω, το να έχουμε λίγο ανοιχτούς ορίζοντες και να παλεύουμε βλέποντας και τα δικά μας λάθη τι συμβαίνει. Έτσι. Να σας πω έτσι ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Έτυχε σήμερα που συζητούσαμε για τα, όπως πολλές φορές στη δουλειά, για τα θέματα που έχουμε με τους ανθρώπους που έχουν κομμένα ρεύματα, που έχουν εξώσεις και τα λοιπά, με ανήλικα παιδιά, στέγες οικογένειες. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Λοιπόν, ενημερώθηκα σήμερα ότι κάποιοι συνάδελφοι στο Δήμο Αθηναίων χρησιμοποίησαν τον νόμο για τα προστάτευτα τέκνα, κάνανε παρέμβαση στην εισαγγελία και με εντολή της εισαγγελίας δόθηκε η εντολή να επανασυνδεθεί στις οικογένειες αυτές ρεύμα. Γιατί τους καλύπτει ο νόμος. Θέλω να πω ότι οι συνάδελφοι το παλέψανε και ξεφύγαν από το ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω λεφτά, δεν έχω αυτή, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιος κτλ. Πρέπει να βρίσκεις τις τρύπες και όπου μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Πιστεύω να... Όχι να συμφωνεί, συμφωνούμε. Απλά να περάσει πραγματικά μέσα στη συνείδηση του κόσμου και ιδιαίτερα εγώ είμαι υπέρ αυτού, ιδιαίτερα στους νέους, ότι κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια να λογικεύσουμε την κατάσταση, γιατί την αφήσαμε και μας ξέφυγε. Ακριβώς, την αφήσαμε και μας ξέφυγε και νομίζω ότι όλοι κάναμε λάθη, τουλάχιστον στη δική σας και πολιτικά και κοινωνικά και όλα. Έτσι κάναμε αρκετά λάθη. Δεν είμαστε τόσο καθυστερούμε και όλα θα ξεφεύγει παραπάνω. Ακριβώς. Θυμάστε πριν κάποιος που είπε ότι θα χειροτερέψει, ξέρετε που είμαστε ακόμα. Στην αρχή της επειδή, μέσης. Επειδή τυχαίνει να κουβεντιάζουμε αναλυτές περίπου σαν και σένα, αυτό μου τα λέγανε από το 2004. Το ότι ξέρω. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Και όταν φτάσαμε σήμερα να κουβεντιάσουμε, λέει έχει πολύ βάθος ακόμα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς όχι μόνο δεν τα περιμέναμε αυτά, όχι μόνο δεν... βλέπαμε κάθε μέρα που άλλαζαν τα δεδομένα στην οικογένειά μας, στον περίγυρό μας, ακόμα δεν το έχουμε δεχτεί.
Εμείς δεν το έχουμε δεχτεί. Η γενιά αυτή δεν το έχει δεχτεί. Περιμένουμε ένα θαύμα, ένα αόρατο χέρι που θα έρθει και θα πει: παιδιά, οκ, okay, τελείωσε το πανηγύρι. Μέχρι εδώ ήταν αυτό. Πάμε κανονικά όπως είμαστε. Πράγμα που δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν έρθει η ελληνική κοινωνία στα επίπεδα που είναι η Ευρώπη. Κοιτάξτε, ο κοινωνικός ιστός της Ευρώπης είναι σε αυτό το επίπεδο. Ο μεγαλύτερος κοινωνικός ιστός. Ο κοινωνικός ιστός της Ευρώπης, μπορώ να σου πω, σε τρεις χώρες που ξέρω, είναι διαλυμένος επίσης. Ακριβώς αυτό ακριβώς. Ήθελα να πω και εδώ. Αυτό δεν έγινε τώρα όμως. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό τώρα. Στην Ελλάδα και εκεί ήταν, είναι πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα αυτή η κατάσταση. Από τα μέσα του 90 φάγαμε συσσωρευμένη πολιτισμική και ιδεολογική προπαγάνδα που φάγανε οι άλλες κοινωνίες από το 70. Μπράβο. Δηλαδή, το, ας πούμε, πάρε την πολιτική ορθότητα. Πήγες πολύ καλά. Σαν χρονολογία πήγες πάρα πολύ καλά. Πάρε την πολιτική ορθότητα. Η πολιτική ορθότητα τι είναι? Γεννήθηκε βασικά από τις εξεγέρσεις των νέων το τέλη του 60. Μάιο του 68, είστε τις ηλικίες, θα ξέρετε αυτό. Λοιπόν, σαν πολιτισμικό κίνημα, τα μέσα τέλη του 60, ουσιαστικά είχαν πολύ... Benign effect λέγεται στα αγγλικά. Να σου πω, μην το απλώσουμε πάλι σε άλλη συζήτηση. Ναι, ο Γιάννης Παντελόπουλος και πρέπει να πάμε και στην πορεία. Ναι, βασικά ήταν τέτοιο ότι σε σέβομαι σαν άνθρωπο, δεν με πειράζει που είσαι γυναίκα, μαύρος το ένα το άλλο. Δηλαδή είχε εκπολιτιστικό χαρακτήρα. Η πολιτική ορθότητα είναι η διαστρέβλωση αυτού. Δηλαδή πήραν την ανεκτικότητα και μεταμορφώθηκε σε κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Φοβερό, αν το μελετήσεις πώς πήγε η πολιτική ορθότητα, από πού ξεκίνησε, ποια χαρακτηριστικά έπιασε και λοιπόν, πού πήγαινε να τρελαίνεις. Το σίγουρο να είναι ότι οι κοινωνίες της Ευρώπης δεν είναι και αυτές. Όχι, είναι σε άθλια κατάσταση. Όχι, είναι σε άθλια κατάσταση. Εδώ και ακριβώς, από το 70. Να τους έχουμε το 2006 έβλεπα στην Αγγλία. Από τη δεκαετία του 70. Να καταραίει λίγο και εμάς είναι, εμείς είμαστε αλλού. Και τώρα είμαστε σε. Είμαστε ωραία. Είμαστε ωραία, ναι. Έχουμε κερδίσει τον ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ακούτε τη Μέρα Πάτρας.